Κυρίες και κύριοι, γεια σας και κάπως έτσι ξεκινάει ένα χαρμόσυνο ακόμα vlog του χειμερού, το vlog του τρελού. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλές διακοπές σε όλους. 17 Αυγούστου, κάνω διακοπές ήδη μία εβδομάδα και, αλλά ένιωθα την ανάγκη λίγο να μην έχω τόσες κάμερες μαζί μου. Τώρα όμως νιώθω την ανάγκη να σας ζαλίσω. Πώς μου είστε, εγώ εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα, με τούτη εδώ, καιρό έχετε να τη δείτε. Guest star Ελισάβετ Σαρβανίδου, η μία και μοναδική, η οποία θα το βρει με την κάμερα, θα το βρει. Και είμαστε στο σπίτι της, το οποίο όμως δεν θα δείτε πολύ, γιατί αύριο αποχωρούμε να κάνουμε ένα μίνι ταξιδάκι. Τα λέμε. Πες εσύ τον ψαρά, παιδί μου. Σαρδελίτσα φρέσκια πουλάω. Σαρδελίτσα πουλάω. Καρπούζι πουλάς, ή μόνο ψάρια? Ψάρια. Ψάρια, πήγε ψαρά πουλάω. Αχα. Μόνο. Ξέρεις που αλλού θα πάμε? Ναι. Στην Παναγία σου Μελά. Στον ονό σου στην Κατερίνη και στην Παναγία σου Μελά. Πάνω, ή να τα βάλουμε στα κουτάκια? Όχι, έξω βγάλτε. Και αυτό. Και αυτό. Το Χριστούλη στην Παναγία σου Μελά. Κάνε το σταυρό σου να δούμε το παιδί. Σ' αρέσει το χωριό της Νονάς? Σ' αρέσει το σπίτι της? Είναι τέλεια εδώ. Θες να έρθω του χρόνου? Ναι. Πάει καλά. Καλώς τα παιδιά, τα καλά. Τι κάνετε? Λοιπόν, κατευθυνόμαστε εδώ. Uno, due, και το τσαντήρι μας, ο κακός χαμός εδώ πίσω, φορτωμένοι, και πηγαίνουμε από τη Χαλκιδική, Βέρεια, να ανέβουμε στην Παναγία σου Μελά να κάνουμε και μια βόλτα, και μετά από εκεί δύο μέρες Κατερίνη, μετά εγώ με την Κατερίνα θα πάμε Θεσσαλονίκη, Κυλικής μια μέρα, θα πάρουμε και τους γονείς μου από το αεροδρόμιο και τις αδερφές μου, και θα κάτσουμε τρεις μέρες στο Κυλικής και μετά θα πάμε στην Νικήτη για 10 μέρες. Ταξιδάκι τρελό θα είναι αυτό. Και μάντεψε, θα καταλήξει πάλι σε γάμο. Αυτό θα σου πω. Κορίτσια, τι γίνεται, σωστά πάμε? Ναι, άμα θα φτάσει, θα φανεί. Α, ωραία, εντάξει. Εγώ, παιδιά, εδώ συγγνώμη που θα κάνετε με το σε λίγο. Δεν φταίτε, ούτε η Νταγιάννα φταίει. By the way, Κατερίνα, πώς τη λένε την κοπέλα μπροστάκι? Η μαμά. Όχι, μαμά είμαι εγώ. Αυτή ποια είναι? Εγώ εδώ ποια είμαι, Κατερίνα, εγώ ποια. Μαμά είναι κι αυτή? Ναι. Πιανού? Ναι. Κορίτσι μου, και εμένα μαμά με λες, μπράβο σου αγάπη μου. Νταϊάννα. Α, έγινε Νταϊάννα, κορίτσι μου. Νταϊάννα από τη Νέα Υόρκη, όχι από Ντιάννα. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε, δεν ξέρω αν ήταν τόσο καλό σχέδιο τελικά αυτό εδώ η ανάβαση. Εγώ σε λίγο θα κάνω μετό μαζί με εσάς εδώ. Βλέπεις εδώ τι ωραία που είναι? Δεν μπορώ να περπατήσω έτσι. Γιατί δεν μπορείς να περπατήσεις, τι έπαθες? Για πες, πού πάμε? Στην Παναγίτσα. Στην Παναγίτσα? Εδώ, σε αυτήν. Yeah. Στο Χριστούλη. Κάνει μπιπ. Κάνει τινγκ, τινγκ. Τι έχει πάνω? Έχει εδώ σταυρό και καμπάνες. Τις βλέπεις? Πού είναι οι καμπάνες? Εκεί ψηλά. Ε, φτάσαμε. Πάμε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, φτάσαμε στην Παναγία σου Μελά. Ήρθαμε σήμερα εκδρομή με τη φίλη μας την Διάννα και την ονά μας την Λίζα. Και θα προσκυνήσουμε. Τα μικρά πουλάκια, ναι. Και μετά θα πάμε στην Κατερίνη στο σπίτι του νονού. Είπαμε να κάνουμε ένα διήμερο διαφορετικό. Λοιπόν, για όσους αναρωτιέστε, το μοναστήρι, η εκκλησία αυτή είναι στην Βέρεια, γιατί σίγουρα θα με ρωτήσετε, και λέγεται Παναγία σου Μελά. Εδώ. Πλέον, αντί να με πάνε στα κλαμπ, με πάνε μόνο στα μοναστήρια. Κάποτε με πηγαίνουν και στα δύο, τώρα με πάνε μόνο στα μοναστήρια. Και, ξεκάθαρα.
κατάλαβες. Κατερινά, πάμε να δούμε τις αγελαδίτσες. Τι θες να δεις τώρα? Τι? Τις ακρίδες. Άντε καλά, πάμε. Όχι, πάμε να δούμε τα νούμερα. Εντάξει. Παιδιά, ο άνθρωπος το χειρότερο ζώο, πραγματικά. Κοιτάξτε εδώ, μέσα σε μια τόσο ωραία τοποθεσία, πόσα σκουπίδια έχει. Ντρέπομαι πραγματικά. Ντρέπομαι πάνω στους λόφους εδώ να υπάρχει τέτοιο σκουπιδαριό. Και ακόμα δεν έχω πάει να σας δείξω τα χειρότερα. Εκεί πίσω παντού πλαστικά μπουκάλια, αν τα βλέπετε στο δέντρο. Εδώ παντού σακούλες τζάμπο και παντού έχει κοκακόλες, άδεια κουτάκια και τέτοια. Τζάμπο. Σακούλες. Ναι, τζάμπο, Κατερίνα. Λίγο ντροπή, ρε παιδιά. Λίγο ντροπή. Όλο σκουπίδια, Κατερίνα. Κοίτα. Ναι, έχει σκουπίδια. Τι έχουμε πει, δεν πετάμε. Πες τους, δεν πετάμε τα σκουπίδια κάτω. Δεν πετάμε. Τι είναι αυτό, πες. Δεν έχετε σκουπίδι, δεν είναι εκεί στο σπίτι σας? Όχι. Όχι, το βλέπω. Τι είπες? Πετάμε σκουπίδια. Ναι, αυτά εδώ δεν είναι λίγο άσχημα? Όχι. Τα σκουπίδια άσχημα δεν είναι που είναι κάτω? Χάλια. Μπλιάχ. Να σε πω κάτι. Κορόιδα αυτήν, από την πρώτη μέρα που τη γνώρισα τώρα, η γνωριμία σπάει 7 χρόνια, 8, 8 χρόνο, 8 χρόνο φίλε. 8 χρόνια σε έχω στην καμπούρα μου, στην πλάτη μου. Άλλο δεν έχω το μαμάκι, τι βγάζεις τώρα? Κάτσε, πρέπει να το πω. Τι σε κοροϊδεύω 8 χρόνια. Τώρα θα φάω κράξιμο του αιώνα από κάτω, την έλεγα. Ρέντα λικέρι με την πύρα και την έπαιρνα και με το... κανονικά παίρνει άμστελ, μην βλέπεις έτσι. Μπουκά. ναι, έτσι. Αλλά και εσύ βλέπω, δεν πας πίσω. Μ' αρέσει, καλοκαίρι μ' αρέσει. Μάλιστα, το έχει η Κομωτινή. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Πού είμαστε? Στις Φλαμουριές της Βέρειας, παιδιά. Εδώ έχετε πολύ ωραία μέρη. Και πρέπει να δω αν θα πενέψω τα ντολμαδάκια της πεθεράς μου πιο πολύ από ότι θα τα, μάλλον του μαγαζιού, πιο πολύ από τις πεθεράς μου. Επειδή σε βλέπω ότι με κοιτάς, μην με κοιτάς έτσι, σαν τα δικά σου δεν έχει. Άντε βρε, γεια σας. Εγώ θέλω να γίνω food blogger. Το ξέρεις αυτό? Και να γίνει fit. Food blogger. Πιο πολύ με πάει αυτό από το μακιγιάζ να τρώω. Αυτές με κοροϊδεύουν. Τρώω ένα γεύμα. Τι φαντάζεσαι? Τι? Fit blogger δεν θα γίνει σίγουρα. Food σίγουρα. Γελάς με αυτά τα κρυοκολαστία της. Είναι δυνατόν? Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι. Εν πάση περιπτώσει. Αν θα γίνεις food blogger. Ναι. Θες που θα πάω? Πες. Πού θα φτάσεις τα κιλά? Α, δεν έχω θέμα. Άμα είναι να είναι η δουλειά. Τον άντρα σου ρώτα καλύτερα. Ναι, εντάξει. Άλλο αυτό. Ας πρόσεχε. Λοιπόν, στην Ημαθία θα φάτε λαχανοντολμάδες και τους λένε εδώ, τους λένε ντολμαδάκια... Αχ, πώς τα λένε να δεις. Σαρμάδες, ο Γιαλατζή είναι με την τέτοια. Σαρμάδες τους λένε, παιδιά. Σοκ και δέος. Εσύ τη μελιτζάνα πώς την παρήγγειλες, ήξερες? Όχι. Έτσι. Το είπαν, ξάδερφός μου. Πες έτσι. Λοιπόν, αν έρθετε εδώ στις Φλαμουριές, μας προτείνανε και είναι όντως εκπληκτικά. Τι είναι αυτό, αρνάκι, στη γάστρα, Ζιγούρι. Ζιγούρι, ναι. Παιδιά, τέλειο, λουκούμι, όποιοι τώρα τέτοια πράγματα. Μελιτζανσονά σαλάτα που εγώ δεν την πολύ προτιμώ, αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, το κοτόπουλο της χάρας, αλλά μάλλον. Εντάξει, αυτά, λουκούμι, τα κρατάμε τώρα για το Κατερινιό. Το οποίο, by the way, κοιμάται εκεί μέσα. Εκεί. Αυτά. Και ντολμαδάκια γελατζή. Πήρα να δούμε την τσάντα σου, την ωραία. Ωαου, η νονά τι σε πήρε και καμπαρντίνα. Ωαου, καλέ μοντέλο. Η νονά σε πήρε καμπαρντίνα. Για κάνε μια πόζα. Πόζα. Τέλεια πόζα. Ωαου. Καλώς ήρθατε στη Σφενδάμη, στο χωριό του Νονού. Είμαστε 40 λεπτά εδώ πέρα, έχει περάσει ένα μηχανάκι. Και αυτό είναι η μηχανή μας, μαρσάρι κιόλας, κάτσε! Κούμπα, εδώ θα σε κάνω νύφη, στη Σφενδάμη. Σίγουρα όχι. Όχι? Αυτό το μόνο σίγουρα. Στον Άγιο Παντελεήμονα ή στο Λάκωμα? Είμαι. Κατερίνα, εδώ θα γίνεις παρανυφάκι. Κοίτα λίγο. Oh my god! Έβαλες γυαλιά για τον Ονό.
Oh my god! Και φίνηκε σε αυτό. Θα τον πάρω κάτι φυλάκια τον ονό σου και κάτι αγκαλιά που κάνω. Τέλεια, για να τον δω. Φτάσαμε, ναι. Πού είναι αυτό, δεξιά. Τι μοντέρνο σπίτι έχει ο νονό. Ο νονό έχει πολύ μοντέρνο σπίτι, καλέ εδώ με τα μπέκ του. Καλέ, τι κάνει. Κάνε. Σαμπουλάκι σφυρίζει. Το πήραμε αυτό από το Χριστούλη από την εκκλησίτσα. Ναι. Κάνε. Καρδερίνη μου. Καλά ρε. Καλά ρε. Ήρθα μέχρι το χωριό σου. Σε περιμένω κιόλας. Για να περιμένεις, δεν έχει ηλικίες εδώ. Νίκο, αυτό έτσι. Ωρε, μάνα, μια βλαχιά. Γεια σας. Από Σφεντάμι Κατερίνης. Μετά από τόσο περιποίηση από την μπάρα μου, αξίζει να της κάνω μια μακαρονάδα. Όπα! Τι γίνεται? Ποιος έκανε κακά? Λοιπόν, εδώ έχω βγάλει τις μαγειρικές μου τέχνες. Μακαρόνια σήμερα, γιατί όλη την εβδομάδα τρώμε λαδερά και ψάρια και τέτοια. Και χαλαρά, σήμερα δεν ήταν μέρα για θάλασσα. Έχει συννεφιά και το πρωί είχε ψύχρα. Θέλω να σας πω ότι θα διακοπεί για λίγο αυτό το vlog, καθώς, παιδιά, ξέχασα το φορτιστή στην Αθήνα, της κάμερας. Έχω μια δεύτερη μπαταρία, η οποία μισή είναι ήδη ξεφόρτιστη. Εδώ τελειώνει η μπαταρία. Οπότε μέχρι να προλάβουν να έρθουν με τη Speedex που τα έχει στείλει τώρα ήδη, θα κάνει μια διακοπή αυτό το vlog. Κατερίνα, είσαι έτοιμη να πάμε στο αγαπημένο μας χωριό της γιαγιάς και του παππού? Ναι. Είσαι έτοιμη να πάμε στο Πευκόδασος Πολύκαστρο Κιλκής? Ναι. Yeah, γιουπι, φώναξε. Γιουπι. Χαιρετάμε παιδιά της Σφενδάμη, δεν σας δείξαμε πολλά πλάνα, 2 μέρες βρέχει. Ευχαριστώ Κούμπαρ, να είσαι καλά για το σέρβις. Τσάου. Κάτσε να σε δώσω και ένα δωράκι. Ένα δωράκι, ορίστε, πάρε να έχεις δικό σου όλο. Τσάου, τσάου. Λοιπόν, στην κατε... Ένα ζωάκι, θες να σου δώσω και εσένα ένα ζωάκι. Δεν κάναμε τίποτα παιδιά στη Σφενδάμη, στην Κατερίνη, γιατί όπως την είδαμε, όπως την είδατε τώρα, όπως την είδατε εσείς, έτσι την είδαμε και εμείς. 2 μέρες βρέχει. Μία που πήγαμε στο κέντρο και πήγαμε μια βόλτα στο Σαπέλ και μια που βροχάλες. Τη μάμα βρέπεις. Η άλλη κουνάει και τον κόλλο της την ώρα που το μιξάει. Σε ξέξε. Σα, 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 σα. Μόνο για κουζίνα είστε. The bakery, man. Στο χωριό. Bakery. Δεν έχουμε παιδιά χωριό. Τίποτα. Ό,τι είχαμε, τα πετάξαμε τα μισά. Βλέπετε κατσαρόλα για μόνο εδώ. Έτσι. Ένα κομμάτι του μίξερ. Κάτι το μίξερ δεν δουλεύει. Δεν το βρήκαμε, δεν δουλεύει. Για να μην το βρει και σημαίνει ότι δεν δουλεύει. Και ότι η μάνα σου το πέταξε. Άλλο! 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 Τι κάνετε? Μια. Πού πας? Γεια σας και πάλι κυρίες και κύριοι, με φορτιστή κάμερας από το Πευκόδασος Πολύκαστρο Κιλκής. Σήμερα είναι 23. Πού πας κυρία μου? Στο αμάχι. Έλα, δρόμο. Check the mic and make sure it sound right, boys.
φτάσαμε επιτέλους στο δεκαήμερο στη Νικήτη. Είμαι πανέτοιμη, πρώτη μέρα σήμερα. Δεν έχουμε προλάβει να πάμε θάλασσα για να κάνουμε πάρα πολύ μπάνιο, γιατί φτάσαμε σχετικά αργά. Outfit of the day για σήμερα, να πω, το έδειξα και στο Instagram. Είναι ένα φόρεμα από το Zara, ένα κοντό, το οποίο ήταν πάρα πολύ οικονομικό. Θα ανέβω τώρα πάνω στον καθρέφτη να σας το δείξω. Είναι αυτό εδώ πέρα. Και τα πέδιλά μου είναι ancient Greek sandals και όλα αυτά που φορώ στο λαιμό, η πέρλα, είναι αληθινή, είναι από Yami Jewelry. Αυτό εδώ πέρα είναι από Abrazo και το τελευταίο είναι από Lily Coy. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις προτάσεις που μου κάνατε για φαγητό. Υπήρχε μία ταβέρνα εδώ στη Νικήτη που μου απαντήσαν οι περισσότεροι, εκεί και θα πάμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς Τίνα, την Περδίκα. Τι όμορφη που είσαι εσύ, καλέ σήμερα. Είσαι πολύ όμορφη. Για να σε δω, για γύρνα λίγο να σε δω. Πάμε, για κάνε μια στροφή. Wow. Και απ' την άλλη, στροφή. Wow. Και εγώ. Wow. Στροφή. Wow. Τα πίντυλα, πού είναι τα πίντυλα. Τα πίντυλα, όντε είναι. Δεν ξέρεις πού είναι τη βούρτσα μου. Ο Μάσης είναι! Beauty! Και αυτό είναι το σπίτι εδώ στη Νικήτη. Φουλτάει τα φουλ. Ναι, ωραία επισήνα μας λέει. Ναι, ωραία. Ωραία μάγισσα! Λοιπόν, το φόρεμα είναι αυτό. Είναι λευκό και έχει το κέντημα. Είναι πολύ ωραίο για διακοπές και νησιά. Είναι κοντό αλλά άνετο ωστόσο. Και ήταν πάρα πολύ οικονομικό. Και αυτό είναι το περίπτωμα. Τι είναι η μάνα μου. Θέλω να χορέψουμε. Έλα, σήκω. Πάμε. Σήκω, έλα, πάμε. Παραδοθήκα μωρό μου. Έλα, σήκω. Θα χορέψει. Σήκω, ρε. Έλα. Έλα μαζί. Μάμα. Μάμα. Πώς θα χορέψουμε, τι θα χορεύουμε έτσι. Θα χορέψω εγώ με το Μάξι. Είσαι γκρινιάρα. Τι. Λοιπόν, αν έρθετε στο Αρσάνας ταβέρνα, στην ταβέρνα Αρσάνας, είναι η πρώτη πρόταση που μου κάνατε, να φάτε οπωσδήποτε, μπορεί να έδειξα κάποιο silent plan, το... Τι ήταν Μαρία? Σε αμπελόφυλλο μέσα κρυμμένα χτένια και γαρίδες. Αμπελόφυλλο, ναι. Και σερβίρεται με βελουδέ κολοκύθας και λεμόνι. Αμπελόφυλλο ήταν με ρύζι και είχε μέσα διάφορα θαλασσινά. Ήταν σαν να τρως ντολμαδάκι γιαλατζί με διάφορα θαλασσινά. Τέλειο. Και μετά έχει κάτι και με σαν σαρμάδες. Τέλειο. Το Κατερινάκι κοιμάται και εμείς εδώ περνάμε καλά. Μιουλχάν. Τιμούρο. Καλημέρα, γεια σας. Δεύτερη μέρα Νικήτη σήμερα. Ακτή καλογριάς στο Moa Beach Bar. Είναι το αγαπημένο μου beach bar εμένα εδώ στα κοντινά στη Νικήτη κλπ. Και ναι, πόσο καιρό έχω να το κάνω αυτό, να κάτσω και να μην κάνω τίποτα, γιατί έχω τους τρεις μάρους εκεί μέσα. Εννοείται η κόρη μου ακούγεται μέχρι εδώ. Αυτή είναι, αν τους βλέπετε. Λοιπόν, το μαγιό που φοράω ήταν εκπτωσιακό ASOS και είναι από την εταιρεία Weekend νομίζω, αλλά ήταν πάρα πολύ οικονομικό. Ήταν 9 ευρώ το κάτω και 20 ευρώ το πάνω. Είναι πάρα πολύ μόδα αυτό το στυλ και με βόλεψε, μπορώ να πω. Και από πίσω έχω τους influencer της εμφοράς. Αν τους βλέπουμε. Δεν βλέπω και τίποτα, να ξέρετε, το monitor καθρεφτίζει full. Τι θα βγει αυτό το vlog του τρελού. Καλημέρα. Τι κάνετε, από Γερακινή, Ελιά Beach Bar. Σήμερα να το πενέψουμε λίγο παραπάνω αυτό το beach bar, γιατί είναι beach bar οικογενειακών φίλων. Είναι το κουμπάρου μου, η οικογένεια που το έχει, αλλά είναι μαγικό και φανταστικό, έρχομαι συχνά και μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχουμε τραβήξει πάρα πολύ vlog αυτές τις μέρες, γιατί η αλήθεια είναι η αδερφή μου σας γράφει κανονικά, η αδερφή μου με το ωραίο μαγιό. Από πού είναι το μαγιό σου, Λίζα? Τι λες ρε, για να σε δω. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Τέλειο. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα.
Δεν ξέρω, παιδιά, αν βλέπετε, γιατί δεν ξέρω τι τραβάω, η αλήθεια είναι. Δεν βλέπω από την αντιλιά. Ο Μάξης με την Κατερίνα είναι κάπου εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δώσει πάρα πολύ βάση στο vlog τις τελευταίες μέρες. Είπα να μην πιεστώ, γιατί κάνω διακοπές. Και ήταν λίγο μέχρι να εγκλιματιστούμε στο σπίτι με την Κατερίνα σε καινούριο περιβάλλον. Ήταν λίγο δύσκολα γενικά. Αλλά όλα τέλεια. Εδώ πέρα έχει πάρα πολλές μέδουσες, είναι άκακες βέβαια. Καθαρίζουν τον πλακτόν. Καθίστε να σας δείξω. Τώρα έρχομαι. Έρχομαι. Κατερινά, ποια θεία αγαπάς? Και τη Μαρία? Τη μαμά? Ούτε τη μαμά, Μαρία, εντάξει. Εμείς οι δύο μπορούμε να... Και ποιο θείο αγαπάς? Το θείο τον μπαμπί? Το Μάση. Και πώς το λένε τον παππού? Μάση. Τον παππού? Μάση. Άντε καλά. Μάση. Είστε όπα τσέκα. Παππού του πιστε όγκλη του πουσάλες. Πουσάει. Μαρία. Ορίστε. Τι γίνεται? Τι να γίνει, χαλαρώνουμε. Πού είσαι? Δεν σε βλέπω. Ένα μήνα μετά, πάλι στην καμπούρα μου σε έχω. Και εγώ εσένα. Όλα καλά? Όλα καλά. Όλα καλά, πάντα καλά. Καλά. Πώς, σας έλειψε? Λοιπόν, τώρα μόλις τσέκαρα λίγο mail, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτές τις διακοπές έκανα διακοπές. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με δουλειά, δεν ασχολήθηκα πολύ με mail, δεν ασχολήθηκα πολύ με Instagram. Και ακόμα και το vlog από το vlog καταλαβαίνετε ότι γενικά δεν εργάζομαι πάρα πολύ. Τώρα λίγο ξεκίνησα, γιατί σε 2-3 εβδομάδες ξεκινάνε τα workshop, τα καινούργια μας τμήματα, τα οποία είναι γεμάτα, έχει μόνο μία θέση σκηνή, αλλά όταν θα το βλέπετε δεν θα έχει θέση σκηνή. Ελπίζω, ευελπιστώ. Pray. Και ναι, είμαι τελείως χαλαρή, ίσως παρά είμαι χαλαρή, πρέπει να ετοιμάσω κάποια πράγματα για το Σεπτέμβρη, σιγά σιγά. Τώρα με το που έπιασα την κάμερα, το μεταξύ βλέπω την κόρη μου από μακριά μέσα στη θάλασσα να με φωνάζει, αλλά σήμερα έχω ξυπνήσει με τρομερή μικρανία και πονάνε πάρα πολύ και η ώμη μου, ο σβέρκος μου, ο αφιένας μου και όλα αυτά, και κάνω σαν να μην βλέπω, απλά. Είναι με την αδερφή μου και τον γαμπρό. Και ναι, πολύ χαλαρά παιδιά. Θάλασσα, φαγητό, ύπνο. Θα ήθελα πολύ να έχω αυτό το σπίτι. Γεια σας, συνεφιασμένη Κυριακή στην Νικήτη και δεν είναι καν Κυριακή, μακάρι να τέριαζα και με το τραγούδι. Η Κατερίνα κοιμάται, της κάνω φακές γιατί σίγουρα οι περισσότερες εκεί έξω θα ξέρετε ότι το φαγητό στις διακοπές είναι λίγο περίεργο, πόσο μάλλον όταν βγαίνεις κάθε μέρα να φας τα βέρδα. Και εννοείται πως συντονίζεται όταν βλέπεις τις ταβέρνες πατάτες και τέτοια, και εννοείται πως δεν θέλει να φάει λαχανικά. Οπότε σήμερα της κάνω φακές εδώ στο σπίτι μόνη μου, έτσι ώστε όταν βγούμε έξω να μην με πειράζουν τα υπόλοιπα που θα φάει, αλλά να φάει ένα σπιτικό φαγητό μαγειρεμένο από μένα. Είναι απόγευμα, κοιμάται. Όντως είναι συνεφιασμένα και ελπίζω να φτιάξει. Συγγνώμη για το κούνημα της κάμερας. Και σήμερα θα σας δείξω επίσης ένα πολύ γρήγορο μακιγιάζ που κάνω, χωρίς πραγματικά τίποτα, ούτε make-up ούτε τίποτα. 5 προϊόντα, μια φυσική λάμψη στο πρόσωπο. Τι skincare χρησιμοποιώ στις διακοπές όταν πρόκειται για βράδυ, για να βγω έξω εννοώ. Και κάποια πράγματα που διαλέγω να αγοράσω για όταν γυρίσω για το βίντεο που θα κάνω, το decoration. Θα αλλάξουμε όλη την κρεβατοκάμερα. Ό,τι μπορούμε να αλλάξουμε δηλαδή, και θα κάνουμε λίγο decor φθινοπορεινό, πολύ λίγα πράγματα, στους τοίχους και σε κάποιες γωνίες του σαλονιού και της τραπεζαρίας. Δεν έχω μπαταρία, φορτίζω την κάμερα και επανέρχομαι. Λοιπόν, η Κατερίνα ακόμα κοιμάται. Εγώ έχω ντυθεί, φοράω μία μπλούζα από Λιμπελούλα, θα σας τα δείξω όλα σε λίγο. Ένα σορτσάκι επίσης από Λιμπελούλα. Τα κοσμήματά μου είναι Lilico και Liami Jewelry. Έχω λουστεί όλα τα προϊόντα περιποίησης σώματος και μελιών, θα σας τα δείξω μόλις ξυπνήσει η Κατερίνα. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο ετοίμασμα, χωρίς σχεδόν καθόλου make-up. Κάτι πολύ φρέσκο. By the way, αυτά είναι τα ρούχα. Το σώμα μου γυαλίζει γιατί φοράω ένα after sun μαζί με ένα ξηρό λάδι, το οποίο πραγματικά είναι ξηρό λάδι. Από ένα brand που δεν γνώριζα, έχει και μικρό glitter μέσα που δεν φαίνεται. Αλλά να πω ότι το μοναδικό του αρνητικό είναι ότι μυρίζει λίγο
Όχι στα γούστα μου, τέλος πάντων. Θα σας πω κυριολεκτικά τι κάνω σε δύο βήματα. Αρχικά να πούμε ότι στο πρόσωπό μου τα πρωινά φοράω την ενυδατική κρέμα που έχει και αντιλιακή προστασία 30 SPF της Fenty Beauty. Αλλά τώρα που είναι να βγούμε 8-9 ώρα το βράδυ έξω, φοράω συνήθως την CeraVe Facial Moisturizing Lotion. Την έχω βάλει ήδη, έχει απορροφηθεί. Να πω ότι την αγαπώ πάρα πολύ γιατί. Κοιτάξτε λίγο την υφή της. Είναι μια έτσι γέλη περίεργη. Είναι σαν να βάζεις συμπυκνωμένο νερό. Είναι τρομερό, δεν μπορώ να σας το πω. Είναι τελείως άος, μη μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Δεν μου κάνει λιπαρότητα καθόλου και τη φοράω πάρα πολύ. Την αγαπώ, τη φοράω και σε μακιγιάζ μου. Λοιπόν, δεν θα βάλω foundation, δεν θα βάλω concealer και γιατί βαριέμαι και γιατί δεν νιώθω σήμερα να το κάνω αυτό. Θα πάρω τις Benefit το 24 Hour Brow Setter Gel και θα τα βάλω τα φρύδια, ξέρετε, να πάρουν μια έτσι κλίση, μια φορά ωραία. Το κάνουμε συχνά αυτό, ξέρω σε πολλούς δεν αρέσει, αλλά θα τα δαμάσω λίγο, δεν θα τα κάνω τόσο έντονα. Μέσα σε αυτό το vlog κάποια στιγμή θα σας δείξω και ένα πιο έντονο μακιγιάζ διακοπών. Το go-to make-up look ας πούμε, αλλά αυτό είναι το go-to no make-up κυριολεκτικά make-up look. Τώρα παίρνω μια παλέτα από Hourglass, αυτή είναι συλλεκτική. Αρκεί να πάρετε κάποια ρούζ, έτσι, βερικοκή, ροδακινή ή κάποιο ροζ, το οποίο όμως να έχει λάμψη μέσα. Και θα βάζουμε πάνω στα ζυγωματικά μας, λίγο εδώ στη μύτη. Παίρνω ένα fluffy πινέλο, πάω και στο highlighter, περνάω και από εδώ. Με το ίδιο fluffy πινέλο τώρα, παίρνω την Hourglass, την τριπλή, την κλασική, την Ambient Lightning. Και πάω εδώ, στις δύο πούδρες, πάω στο κέντρο, εδώ, εδώ λίγη λάμψη γενικά σε όλο το πρόσωπο. Μέχρι να στεγνώσω τελείως το φρύδι, παίρνω από Colourpop το Freckle Pen. By the way, αυτή είναι η ενυδατική που φοράω το πρωί σε travel size, φαντάζομαι θα την ξέρετε οι περισσότεροι. Παίρνω λοιπόν το Colourpop Freckle Pen και κάνω πάρα πολλά έτσι ψεύτικες φακίδες και μου αρέσει το συγκεκριμένο προϊόν γιατί είναι από τα λίγα που φαίνονται πραγματικά αρκεί να έχετε ελαφρύ χέρι και είναι πολύ οικονομικό για να φαίνεται λίγο πιο φυσικό. Μετά εγώ παίρνω και ξανά την πούδρα και τα παίρνω από πάνω. Λοιπόν, μέχρι να το κάνω αυτό παίρνω από Wycon το Intense Lip Pencil στην απόχρωση 61 Soft Brown, κάνω ένα πολύ ωραίο περίγραμμα, Wycon ξαναλέω. Παίρνω από Shiseido το... που τα γράμματα είναι μικρούτσικα, πιο μικρούτσικα πεθαίνεις. Vinyl Nude 311 από τα Lip Cream λέγονται αυτά. Τώρα είναι πολύ μικρά τα γράμματα. Παίρνω την The Real Magnet Benefit Mascara, βάζω μασκαρίτσα στις άνω πλεφαρίδες όμως. Στέγνωσαν τώρα και οι φακίδες μου και παίρνω ξανά την Hourglass. Περνάω πάνω από τις φακίδες για να αχνίσουν λίγο, να φαίνονται λίγο πιο φυσικές. Και τέλος, παίρνω το NYX, το Lift and Snatch Brow Tint και τραβάω μερικές τρίχες για να συμπληρώσω το φρύδι. Σήμερα θα ξαναπάμε στο Arsanas. Οι γονείς μου έπρεπε να φύγουν για κάποια υποχρέωση ενός σπιτιού που έχουμε έκτακτα από νικήτη και είμαστε μόνο εγώ, οι αδερφές μου, ο γαμπρός μου και η μικρή και θα ξαναπάμε στο Arsanas. Γιατί ήταν δοκιμασμένο χάρη σε εσάς και μας άρεσε εδώ στην Νικήτη. Λοιπόν, voilà. Έτοιμο, γρήγορο, φρέσκο, χωρίς πολλά πολλά. Νομίζω ότι μας αρέσει. Πάμε σιγά σιγά να ξυπνήσουμε την Κατερίνα για να ετοιμαστούμε να φύγουμε. Από το 0 ως το 10, πόσο διακοπές νιώθετε? Ναι. Καθόλου. Από το 0 ως το 10, πόσο Γερμανία νιώθετε? Αυτό πήρα 10 τώρα. Νομίζω ότι έρθει στην Γερμανία. Ήρθατε και φέρατε τη βροχή και το κρύο. Από το 1 έως το 10 πόσο πεινά? 11. 20. 20 άλλο. Παντόφλα είναι Birkenstock, είναι Αριζόνα συλλεκτική, δερμάτινη, κανονική δερμάτινη. Το σορτσάκι, παιδιά, είναι αυτό που έχει γίνει χαμός. Με έχετε ρωτήσει εκατοντάδες χιλιάδες φορές, είναι το αγαπημένο μου. Είναι Λιμπελούλα από την Καλπάκι τη Δέσποινα, ελληνικό μπραντ. Το ίδιο και το top, και αυτό Λιμπελούλα είναι. Αυτό είναι Λιλικόι, αυτό είναι Αμπράτσο και αυτό είναι Λιάμι Jewelry. Και από πάνω θα φορέσω αυτό, το οποίο είναι Ζάρα και είναι μαγικό, το πήρα φέτος. Όχι αυτό. Τι? Όχι να φορέσει. Δεν σ' αρέσει εσένα αυτό? Όχι να φορέσει. Δεν μου αρέσει. Κατερίνα, το βλέπεις το Rainbow? Ε, το βλέπεις το Rainbow?
Πρωτέλειο είναι. Το γυαλίζει. Ναι, γυαλίζει. Χρώμα. Ναι. Γιατί χρώματα. Γιατί βγαίνει ο ουρανός τόσο τι είπαμε. Τι χρώματα έχει. Όταν βρέχει και μετά έρχεται ο ήλιος πάλι. Τα βλέπεις τα χρώματα. Μα τι όμορφη που είσαι. Βλέχει τώρα. Ναι, βλέχει. Κατερίνα, περνάς καλά. Περνάς ωραία. Θα με πώς είστε. Νολ ρεακτιόν. Νολ ρεακτιόν. Ναι, η Κατερίνα, παιδιά. Τα πάντα έχει εδώ. Μπάλες, γρήγορους οδηγούς που δεν βλέπουν τους πεζούς. Ωραία η κούκλα, Μάξι. Πού είσαι, ναι, Σπίτσεκ. Όχι, ακόμα δεν βρέχει, αλλά θα βρέχει. Μετά κοίτα που είναι βρεγμένο το πάτωμα. Γιατί έβρεχε. Α, χαϊδεύεται, Κατερίνα. Σιγά, σιγά. Μπράβο, μπράβο. Είναι καλή. Ε, σιγά, σιγά. Μην την κάνεις την ουρίτσα πολύ, να μην ευριάσει, εντάξει. Άντε. Πάμε. Λοιπόν, σήμερα πάλι στο Αρσανάς, αλλά το γυρίσαμε από το ψάρι, το πήγαμε στο χρέας. Η Κατερίνα θα φάει μακαρόνια μετά τη φακή. Και έχουν έρθει εδώ σαλάτα μεσογειακή. Και εδώ έχουμε πάρει τώρα κάτι φύλλα με κυδόνια και τυριά διάφορα. Εγώ σε άλλη ζωή θα είμαι food blogger, να ξέρετε. Καλέ, τι ωραία που ζωγραφίζεις εσύ εδώ το frozen σου. Wow, όλα αυτή είναι. Όλα που έχει ο άνθρωπος. Τέλειο. Να κάνουμε και λίγο τσιντσίν. Ναι. Με. Πού είναι η σόδα σου. Έλα. Α, αυτή είναι, έλα Μαρία, πάρε σε αυτό. Α, τσιντσίν κάνουμε, τσιντσίν. Περίμενε. Έλα. Τσιντσίν. Μπράβο, Νινί. Τσιντσίν. Και μετά θα έχεις κίτρινες βούλες. Όχι, Κατερίνα, δεν το κάνουμε αυτό. Ναι, κάνω καρδιά. Λοιπόν, η πιο ωραία στιγμή της ημέρας. Μαρία, βάλε και λίγο φλάσσερ, παιδί μου, να είμαστε σωστοί influencer εδώ. Κοιτάξτε λίγο τα βλέμματα όλων. Και η Μαρία κάνει δίαιτα. Δεν θα φάει. Τι? Τίποτα. Τίποτα, σου λέω. Βούλς με ένα βεγόλο σπριντ. Τα βεγόλο σπριντ. Τι έχασα. Εσύ έχασες. Τι έχασα. Δύο παιδικά παραμύθια, λίγο γάλα στο μαλλί μου. Κύριε Λίζα. Σε αυτό εδώ μέσα θα πιο μεγάλο βεγόλο σπριντ. Δηλαδή δεν χωρεί το παγάκι μου. Βάλαμε το πορτοκάλι, το παγάκι. Πώς φαίνεται ο κόσμος, ο άνθρωπος που δεν πίνει αλκοόλ. Εντάξει, τώρα πίνω μια πρώτη ποτή κοκκόλα, συγγνώμη. Εσείς ρε παιδιά, κάτσε, γιατί ούτε το focus δεν θέλει να δουλέψει στην προκειμένη φάση. Πώς κάνουν έτσι. What? Μπλίζα, εδώ. Μόνο εσείς και η Ελένη Μπόγρη θα μπορούσατε να πίνετε αυτή τη Άμστελ. Ελένη μου, τα φυλάκια μου, άμα βλέπεις. Όχι, δεν σε βλέπει, είναι κάπου στο Βόλο και κοπροσκυλιάζει. Εμείς τουλάχιστον, άπαρος η κοκκόλα ποτήρι. Κάποιος με ρώτησε. Σε ένα Q&A που κάνω αυτή τη στιγμή, πώς είμαι αν ξεκουράζομαι. Ξεκουράζομαι. Ε. Ναι. Να σας πω ότι φτιάχνω την κρεβατοκάμαρα όπως κάθε χρόνο αλλάζω έναν χώρο μέσα στο, όπως κάθε χρόνο λέω, όπως κάθε δίμηνο, τρίμηνο αλλάζω κάποιον χώρο μέσα στο σπίτι μου. Αυτή τη φορά θα αλλάξω την κρεβατοκάμαρα. Σίγουρα σε κάποια δεύτερη μοίρα αποφάσισα να αλλάξω και κάποια πράγματα στο σαλόνι για λίγο πιο φθινοπορεινό χειμερινό ντεκόρ, αλλά λέω αυτή τη στιγμή να αφοσιωθώ στην κρεβατοκάμαρα. Θα γίνουν τώρα κάποιες αλλαγές στο σπίτι όσο θα λείπω. Ο λόγος που θα γίνουν τώρα που θα λείπω είναι γιατί δεν γίνεται να γίνουν όσο θα είμαι εκεί. Δηλαδή, θα βαφτεί όλο το σπίτι κρέμ μπέζ λευκό, θα το αλλάξω δηλαδή από αυτό το σπασμένο γκρι που υπάρχει, το ανοιχτόχρωμο. Και θα ντύσω τις ντουλάπες. Οι ντουλάπες στην κρεβατοκάμαρα είναι ένα κοκκινοπό ξύλο ανοιχτόχρωμο, θα τις κάνω λευκές. Και θα αφοσιωθώ στις
στην κρεβατοκάμερα μόνο. Αυτή τη στιγμή μέσα στο ντεσένιο. Η έμπνευση πάντα είναι πόστερ του ντεσένιο. Έχω διαλέξει έτσι κάποια πόστερ που θέλω και πάνω κάτω θα σας δείξω για να καταλάβετε πώς θα κινηθούμε και μετά δεν θα σας δείξω τίποτα άλλο γιατί εννοείται θα είναι μέρος του βίντεο εκείνου που θα ανέβει τέλη Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, κοιτάω κάτι τέτοια, abstract, γραμμικά, περίεργα. Μετά κοιτάω έτσι τέτοια. Αυτά είναι για την κρεβατοκάμερα τώρα. Και κοιτάω και κάτι τέτοια για την κρεβατοκάμερα. Δεν έχω αποφασίσει ακριβώς ακόμα. Μετά, ναι, κοιτάω και κάτι τέτοια. Θα καταλάβετε. Πάντως θα έχει χρώματα κρέμ. Ανέβα. Πού πας? Πας στο μαξί. Πάω να βάλω μαγιό. Πάω να βάλω μαγιό, έλα. Wow. Καλημέρα από τον Παράδεισο. Λοιπόν, όσοι είστε στο δεύτερο πόδι Χαλκιδικής ή όσοι έχετε σκοπό να πάτε, είναι μια παραλία την οποία δεν γίνεται να μην δεν επισκεφτείτε. Είναι το Μανασού. Η παραλία Μανασού έχει και κάμπινγκ εδώ πέρα, έχει πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο, ακόμα και μαγαζάκι με πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πουλάνε λαούτα, πάρα πολύ ωραία μαγιό. Γενικά είναι ένα μέρος hot. Η παραλία τέλεια, είναι μέσα σε δάσος, κόλπος, γύρω-γύρω βουνά, πράσινο. Πραγματικά είναι τέλεια η διαδρομή μέχρι εδώ. Θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, what I eat in a day σήμερα, το πρώτο γεύμα είναι γιαούρτι με καρύδια, μέλι, μπανάνα, ροδάκινο και ναι, αυτό. Είναι δεκατιανό και η ώρα είναι 11 το πρωί, δεν έχω φάει τίποτα ακόμα και είναι το πρώτο μου γεύμα. Λοιπόν, έχουμε ανέβει όλα τα βράχια της Νικήτης και της Ιθωνίας γενικότερα και κοιτάξτε λίγο σε ποιο παράδεισο σας έφερα σήμερα. Όσοι δεν πήγατε διακοπές με αυτό το vlog, μόνο με αυτό εδώ νομίζω, πηγαίνετε σήμερα. Για μένα η ωραιότερη παραλία, η Μανασού. Και για σένα? Σε σπάς τα βουνά μέσα. Σε σπάς τα βουνά. Κατερίνα κοιμάται, απολαμβάνουμε. Κοίτα, δεν είναι πολύ σοφό να ανεβαίνω εδώ πάνω μετά από 3 porn star νομίζω. Λοιπόν, παιδιά, φέτος δεν έχω κάνει ακόμα dedicated video για τα αντιλιακά, αλλά μπορώ να σας πω ότι έχω αυτή τη στιγμή στο τσαντάκι μου και τον περισσότερο καιρό μαζί μου. Ένα λεπτό να πω σε αυτό το σημείο ότι φέτος γενικά έχω κάνει πάρα πολύ θάλασσα και πολλές διακοπές. Οπότε ενίοτε τα αλλάζω τα αντιλιακά όλη την ώρα. Αυτά τυχαίνει να τα έχω τώρα μαζί μου. Τα χρησιμοποιήσω όμως πολύ. Στο σπίτι έχω άλλο ένα τσαντάκι με παρόμοια brand, λίγο διαφορετικά. Θα ξεκινήσω από τα παιδικά γρήγορα. Και να σας πω ότι το αγαπημένο μου στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια της θάλασσας, είναι αυτό το Fresiderm Kids Sun & Care με SPF 50. Μπορείς όντως να ψεκάσεις το βρεγμένο δέρμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν χρειάζεται άπλωμα. Ψεκάζεις το παιδί και κατά τη διάρκεια που παίζει, ας πούμε, εκεί στην άμμο. Το μόνο αρνητικό του είναι ότι τελειώνει πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Δύο αγαπημένα μου μετά, La Roche-Posay γενικότερα και Αφροδίτα, προτιμώ για αντιλιακά. Είναι τα top αντιλιακά, ας πούμε, τα παιδικά. Αυτά όμως θέλουν άπλωμα, δεν αφήνουν πολύ ασφρίλα. Και αυτά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε πάνω σε βρεγμένο δέρμα και μάλιστα και στο πρόσωπο, αν θέλετε. Το ένα είναι το καινούργιο Sun Safe SPF 50 και το άλλο είναι το Invisible Spray Ultra Protection Anthelios Dermo Pediatrics από La Roche-Posay. Το παντιλιακά για αυτά. Και έχω ένα ειδικό προσώπου μετά το οποίο το έχω πάντα στην τσάντα της Κατερίνας και είναι το La Roche-Posay, το Anthelios, που μοιάζει με το Saka Fluid των ενηλίκων. Μετά, για εμάς τους ενήλικες, για πρόσωπο έχω το αγαπημένο μου Lancôme Soleil Bronzer με SPF 50, είναι σαν BB κρέμα, η οποία την φοράω και εκτός θαλάσσης, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι τρομερή, την έχω τελειώσει σχεδόν, την αγαπώ πραγματικά πάρα πολύ. Και μετά έχω και μια χωρίς χρώμα, σταθερή αξία, την Saka Fluid Anthelios 50+, η οποία είναι σταθερή αξία για όλο το χρόνο. Πάρα πολύ συχνά τώρα φοράω στην πλάτη μου, τώρα που έχω μαυρίσει ήδη, το Aprilita Be Sun Safe Satin Touch. Είναι ένα tan perfecting body oil, το οποίο όμως έχει και SPF 30. Όντως δεν αφήνει αυτή τη γλιτσερή υφή που αφήνουν τα περισσότερα λάδια και το αγαπώ γιατί έχει και έντονη προστασία. Το top νούμερο ένα αντιλιακό μου όλων, αλλά είπα για τους ευνόητους λόγους γιατί πάντα το χρησιμοποιώ πρώτο, να μην το βάλω πρώτο. Είναι
της Λαούτα τα Natural Product Sun Mist. Αυτό το σίκο και το κακάο που μου έχει τελειώσει είναι τα top αγαπημένα μου. Είναι πάρα πολύ ωραία, δεν αφήνουν λαδίλα, μυρίζουν υπέροχα, είναι ελληνικά προϊόντα, είναι vegan. Το μοναδικό αρνητικό είναι ότι με όλα μέχρι τώρα είχα θέμα εδώ λίγο στη συσκευασία και μου τρέχουνε, αλλά μπορεί να μην τα χρησιμοποιώ εγώ σωστά. Προτελευταίο μετά, αφού έχω κάνει ήδη το top μαύρισμα στα πόδια μου, βάζω το Hey Poa, το οποίο είναι με SPF 15. Αυτά είναι μέτρια προστασία. Το μοναδικό τους αρνητικό είναι ότι μυρίζουν πάρα πολύ έντονο άρωμα και λίγο με ανακατεύουν όταν έχω έτσι μικρανίες. Όχι ότι δεν είναι ωραίο το άρωμα, αλλά είναι πάρα πολύ έντονο. Και τέλος, τη Βέλα, το Indigo Sun με βιταμίνη B, που είναι για τα βαμμένα ξανθά μαλλιά. Και εδώ παίρνω και όλη την σειρά των σαμπουάν. Έχω ψεκαστεί, είμαι προστατευμένη από τον ήλιο και είμαι έτοιμη να κάνω την κουτιά μου. Ρινά, σου έλειψε ο Prince και η Κιαρά. Σου λείψαν τα σκυλάκια μας. Εδώ τι γίνεται, η μάχη των Τιτάνων. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, τι κάνετε. Γεια σας από μένα και την κουμπανία μου. Καλημέρα. Yeah. Αυτοκίνητο. Η φάση λέει παραλία. Σήμερα θα πάμε στο Πόρτο Καράς, στο Κόχι Beach Bar. Δεν έχουμε ξαναπάει. Χθες το βράδυ δεν σας πήρα μαζί μου, τίποτα το συγκλονιστικό. Χαλαρό φαγητό και σπίτι ύπνος. Γενικά σας παίρνω μόνο στα πιο συγκλονιστικά, γιατί από ό,τι καταλάβατε η φάση είναι full ξεκούραση, παραλία, φαγητό, ύπνος. Τα λέμε στην παραλία. Κατερίνα, να κάνουμε ταινία τη θεία αναπαράσταση The Ring. Η αδερφή μου είναι σαν αυτήν την πρωταγωνίστρια από το The Ring. Είτε τελικό βουτιά που πάει να κάνει. Λοιπόν, χτες ξεκίνησε με What I Eat in a Day, αλλά δεν το συνέχισα. Σήμερα υπόσχομαι να το συνεχίσω. Πάλι το μενού έχει γιαούρτι 2% με φρούτα, γρανόλα, βρώμη και μέλι. Και ναι, αφήνω τους υπόλοιπους εδώ να κάνουν αναπαράσταση το The Ring για να απολαύσω το πρωινό μου. Συνεχίζω, παιδιά, με pancake με σιρόπι σφενδάμου, φρούτα και παγωτό καϊμάκι, βανίλια. Σοκ και δέος. Λοιπόν, έχει πάει απόγευμα, όπως κάθε μέρα είμαστε ακόμα στην παραλία. Είναι 5.30 ώρα. Είναι τέλεια. Σήμερα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε σε μια πολύ ωραία ταβέρνα στην παλιά Νικήτη, στον Πλάτωνα, που μου προτείνατε πάρα πολύ. Γενικά, μέχρι τώρα πήγαμε σε διάφορες ταβέρνες. Πήγαμε στις Ρίζες χθες, που είχε εξαιρετικό φαγητό πάνω σε αυτό το πεζόδρομο. Στον Αρσενά πήγαμε δύο φορές, ήταν τέλεια. Στο Ακρογιάλι πήγαμε, ήταν και εκεί ωραία. Σήμερα θα πάμε στον Πλάτωνα και γενικά ό,τι μας προτείνετε μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα και η σημερινή παραλία είναι εξαιρετική, πάρα πολύ ωραία νερά και εδώ έχει λίγες μέδουσες. Γενικά οι μέδουσες είναι άκακες και καλό είναι να μην τις πειράζουμε οι συγκεκριμένες. Σήμερα ασχολούμαι όλη μέρα με το τι παραγγέλνουμε για την κρεβατοκάμαρα, το βίντεο που πρόκειται να έρθει μετά από αυτό. Κάποια στιγμή, δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου θα το κάνω. Βάφουμε το σπίτι, ήθελα πάρα πολύ να το γυρίσω σε βίντεο. Απλά τώρα που λείπουμε και εγώ και η Κατερίνα είναι ευκαιρία να βάφει το σπίτι εκ νέου για να μπορεί να ξεμυρίσει, να καθαριστεί, χωρίς να είμαστε εκεί και να είναι μια ταλαιπωρία. Θα το κάνω όλο το σπίτι ζαχαρή, αλλά όχι να κυτρινίζει, να είναι λίγο πιο στο μπέζ εκρού και ένα τείχο λίγο πιο σκούρο μπέζ. Και γενικά θα κάνω κάποιες αλλαγές στο τεκόρ του σαλονιού σίγουρα. Θα το κάνω λίγο πιο χοντρινό και θα αλλάξω όλη την κρεβατοκάμερα. Όσο γίνεται δηλαδή αυτό, γιατί είναι αρκετά δεσμευτικά τα χρώματα μέσα στην ντουλάπα. Μπορεί να την ντύσω όλη την ντουλάπα βέβαια, όπως είχα κάνει και της Κατερίνας. Οπότε ναι, θα την κάνουμε την κρεβατοκάμερα ολοκένουργια, από ντεκόρ, από πολλά άλλα πράγματα, φωτιστικά, κουρτίνες, λευκά είδη, ντεκόρ, θα προσθέσω κάτι καθρέφτες, κάτι φωτιστικά, κάτι τέτοια, κάτι στο κομμωδίνο χαλιά. Θα ντύσω και την ντουλάπα, θα αλλάξω και τα κάδρα. Θα δείτε. Με αυτό ασχολούμαι σήμερα όλη μέρα όσο είμαι ξεπλωμένη στην ξεπλώστρα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του μπάνιου. Ήθελα να σας δείξω λίγο κάποια skincare προϊόντα που χρησιμοποιώ τώρα ιδιαίτερα στη θάλασσα. Τώρα τελευταία χρησιμοποιώ πάρα πολύ το καθαριστικό σαπούνι από CeraVe, το Hydrating Cream to Foam Cleanser, το οποίο πραγματικά είναι από κανονική μέχρι ξηρή η επιδερμίδα. Και μπορώ να πω ότι ούτε με αφυδατώνει ούτε τίποτα. Το αφήνει το δέρμα μου τέλεια. Και σας έχω ξαναπεί ότι την ημέρα φοράω τη Fenty, την ενυδατική που έχει μέσα το SPF. Και
την άλλη την ενεργητική θα την δείξω σε λίγο μαζί με το μακιγιάζ. Πάμε ένα λεπτό στα σαμπουάν τώρα. Για σαμπουάν χρησιμοποιώ από System Professional, από αυτά εδώ πέρα, το Sol, που είναι και για το σώμα και για τα μαλλιά, που είναι έτσι και αντιλιακό ή βοηθάει τέλος πάντων, έχει ηλιοπροστασία. Και χρησιμοποιώ επίσης και το Invigo Sun από Vela. Αυτά τα δύο, απλά αυτό τελειώνει τώρα και θα ανοίξω το άλλο. Όσον αφορά τώρα το body care και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, θα τα δούμε μετά το μπάνιο. Λοιπόν, όσον αφορά το body care το τελευταίο διάστημα, έχω ανακαλύψει έναν τέλειο συνδυασμό. Αρχικά να πω ότι το αγαπημένο μου After Sun που πάντα χρησιμοποιώ μετά τη θάλασσα είναι της Apivita το After Sun, το Cool and Soothe, είναι αυτή η συσκευασία. Αλλά επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το ξηρό λάδι γενικότερα, γενικά το λάδι που δεν το νιώθω, το οποίο όμως αφήνει ένα πολύ ωραίο λαμπερό φινίρισμα, έχω ανακαλύψει ένα νέο ξηρό λάδι, το οποίο το πήρα από το Nail Loft στη Θεσσαλονίκη, από τη φίλη μου τη Ζωή που μου κάνει τα νύχια. Είναι ένα brand που δεν το ήξερα. Λέγεται That's So Sun Makeup, Glowy Gold. Είναι αυτό εδώ πέρα, έχει μέσα έλαια από κάναβι. Το οποίο όταν το χρησιμοποιείς είναι λιπαρό και με το που του αφήνεις, με το που του δίνεις 2-3 λεπτάκια, παιδιά, στεγνώνει 100% και είναι τέλειο. Εάν δεν κάνω τη μίξη του After Sun με το λάδι, θα βάλω πρώτα το After Sun, μετά από λίγο το λάδι, ιδάλλως για ένα ακόμα πιο μπαμ αποτέλεσμα, μπορεί να βάλω το λάδι με του Κορέ, το Luminous Body Perfector. Αυτά τώρα είναι τα top μου. Και εννοείται χρησιμοποιώ πάρα πολύ αυτή την κρέμα που δεν την έχω τώρα μαζί μου, την έχω αφήσει στο σπίτι μας, στο χωριό, την CeraVe, που είναι για την θυλακίτιδα, η οποία πραγματικά μπορώ να πω ότι σιγά σιγά υποχωρεί και με το λέιζερ και με την κρέμα της CeraVe. Τώρα, τα μαλλιά μου, επειδή πάρα πολύ με ρωτάτε πώς τα φτιάχνω, θα το πω και στο Instagram, δεν κάνω τίποτα. Επειδή με ρωτάτε πώς κάνω αυτό το look με το σπαστό, παιδιά, δεν κάνω τίποτα. Βάζω από παντέν. Συνήθως με ξέρετε, με τα μαλλιά είμαι παράξενη, γιατί έχω πολύ ταλαιπωρημένα μαλλιά και με τα τέπ και αυτά θέλει λίγο προσοχή. Συνήθως χρησιμοποιώ κεραστάζ, Redken ή L'Oreal Professional ή Milkshake. Αλλά τώρα ανακάλυψα αυτό το Pantene Pro V Miracles Weightless Oil Mist 7-1 και το ψεκάζω. Χτενίζω τα μαλλιά μου με πολύ προσοχή λόγω τέπ και τα αφήνω έτσι. Αυτά. Δεν κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν θα σου κρύψω ότι βαριόμουν να κάνω κανονικό μακιγιάζ. Είναι το ότι κάτω είναι 10 άτομα και με περιμένουν και η κράτησή μας θα πάμε σήμερα στο Πλάτανο. Στην παλιά Νικήτη είναι σε 20 λεπτά, οπότε αυτό είναι. Αυτό που σας έδειξα προχθές, τίποτα διαφορετικό. Outfit of the day είναι το πάνω εντιμήσιμη. Το shorts μπλούζα είναι Zara. Και τα πέδιλά μου είναι Envy και μου αρέσουν πάρα 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 πολύ. Ένα, δύο, μπράβο. Τι γίνεται, το παίζεις πολύ διάσημη για το vlog? Έφια φούλη, πολύ διάσημη για το vlog. Αυτή είναι η θεία που ξεσκονίζει τις πούδρες. Είναι, ναι, είναι αυτή που ξεσκονίζει τις πούδρες και τους κουραμπιέδες επίσης. Λοιπόν, παλιά Νικήτη, δεν ήξερα ότι υπάρχει παλιά και νέα, αλλά μπορώ να πω ότι παλιά είναι πιο ωραία. Εννοώ εδώ τα χωριά, συμφωνείτε, έχει πολύ ωραία σπίτια. Και πάμε σε μία ακόμα ταβέρνα που μας προτείνατε, τον Πλάτανο. Εδώ, έχει έρθει και η ξαδέρφη. Ξαδέρφη Χρύσα Παπαθανασίου. Τα κορίτσια εδώ, οι κούκλες. Και σήμερα οι μεγάλοι θα κρατήσουν την Κατερίνα και οι μικροί θα βγούνε. Άρεσε σε μέσα. Εμείς ανήκουμε στους μικρούς. Άλλοι θα βγούμε. Δεν θα βγούμε. Έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι λαογραφικό μουσείο. Τέλεια. Όχι, ψέματα, είναι καφενείο, αλλά έχει και λαογραφικό μουσείο. Και κάπου εδώ θα φάμε σήμερα. Μαγικό. Λοιπόν, εδώ στον Πλάτανο, τέλεια. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ η φάση. Έλα. Να κάνω καλά αυτό, τώρα θα το κάνω. Είναι τύπου καφενείο, είναι πάρα πολύ όμορφα, έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό και θα σας δείξω τώρα το κυρίως γεύμα μου, το οποίο είναι και πάρα πολύ φράνσι στην εμφάνιση. Οι συστάσεις μπορώ να πω ότι ήταν όλες μία και μία. Αυτό είναι το κυρίως μου. Τηγανιτό φρέσκο αυγό με μπιφτέκι και σπαράγια. Λοιπόν, γεια σας. Σας είχα υποσχεθεί ένα λίγο πιο περίπλοκο τύπου tutorial διακοπών και ήρθε η στιγμή να το κάνουμε. Σήμερα η Κατερίνα κοιμάται, είναι ακόμα νωρίς, οπότε έχω και το χρόνο αλλά και τη διάθεση να κάνω κάτι λίγο πιο
grande. Σκεφτείτε ότι ούτε στο γάμο του ξαδέρφου μου που είναι σε λίγες μέρες δεν θα κάνω κάτι τόσο grande. Νομίζω, έτσι λέω τώρα. Αλλά πάμε λίγο να δούμε πώς θα βαφτούμε. Λοιπόν, στο πρόσωπο μου θα χρησιμοποιήσω ενυδατική για primer, γιατί ξέχασα να πάρω primer πρώτον, αλλά και γιατί μου κάνει αυτή απόλυτα. Θέλω την ενυδάτωση που χρειάζομαι, χωρίς όμως το πρόσωπο μου να κάνει λιπαρότητα. Και είναι η CeraVe Facial Moisturizing Lotion. Την έχετε ξαναδεί. Ναι, αυτό. Παίρνω αυτήν την ποσότητα. Την απλώνω σε όλο μου το πρόσωπο και την αφήνω να τραβήξει. Λοιπόν, τώρα σε όλο μου το πρόσωπο θα χρησιμοποιήσω όπως πάντα τώρα το καλοκαίρι. Πραγματικά δεν έχω φέρει τίποτα μαζί μου εδώ στη θάλασσα και στις διακοπές. Τη Fenty Beauty το Ease Drop, το νούμερο 8, σε συνδυασμό με το Deep Bronzy Anti-Pollution Sunshine Drops από Drunk Elephant. Ειλικρινά είναι μαγικά προϊόντα μαζί. Δεν νιώθεις ότι είναι μπουκωμένο το πρόσωπο, είσαι βαμμένη άβαφη. Είναι ό,τι πρέπει για τη θάλασσα και τα αγαπώ πάρα πάρα πολύ και τα έχω πραγματικά από τον Απρίλιο, από τότε που βγήκαν μέσα στο SSR μου και δεν τα αποχωρίζομαι. Θα δείτε τώρα τι κάνω. Απλώνω έτσι μία καλή ποσότητα. Είναι πάρα πολύ λεπτά και αυτό ας πούμε δεν θα το μπουκώσει το αποτέλεσμα. Και στεγνώνει ματ και αφήνει πάρα πολύ ωραία υφή. Πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Βάζω ενδιάμεσα και το άλλο. Λοιπόν, και το απλώνω με τα χέρια μου. Είναι το μοναδικό προϊόν που θα το έκανα και το κάνω αυτό σε όλη μου τη ζωή. Προσθέτω λίγο ακόμα σε κάποια σημεία. Δηλαδή ούτε εδώ δεν ξεχνάμε να μπλεντάρουμε και το λαιμό μας, εννοείται. Και προς τη ρίζα των μαλλιών. Τέλεια. Δείτε λίγο, είναι σαν δέρμα. Λοιπόν, για concealer θα χρησιμοποιήσω συνδυασμό από το ELF 16 Hour Camo Concealer με matte φινίρισμα. Και θα πάρω τις αποχρώσεις medium beige και light scent σε συνδυασμό, γιατί από μόνα τους είναι πάρα πολύ ανοιχτά. Και θα βάλω εδώ. Λοιπόν, και έχω πάρει το σφουγγάρι της φίλης Μαρίας Μαρκογιαννάκη από The Make Art Academy. Πολύ ωραία τα σφουγγάρια της, μου αρέσουν πάρα πολύ, ανήκουν στα αγαπημένα μου. Και το μπλεντάρω όλο αυτό. Ό,τι απομένει το μπλεντάρω και για φως λίγο εδώ. Για λίγο έτσι παραπάνω κάλυψη προς τους κροτάφους. Να δώσω και διάσταση στο πρόσωπο. Με το Letizia Le Mac FF1 και την Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder τώρα σετάρω κάτω από τα μάτια μου μια πλούσια ποσότητα και τα βλεντάρω και προς ρινοπαριακές πηγούνι και λίγο εδώ. Είχα καιρό να τη χρησιμοποιήσω και μου είχε λείψει. Για όλο το πρόσωπο θα χρησιμοποιήσω την Dolce Diva από Kiko Milano με SPF 50 στην απόχρωση 03 Light Base. Έχει πάρα πολύ ωραία κάλυψη η συγκεκριμένη και αφήνει και ένα πολύ ωραίο matte φινίρισμα χωρίς όμως να είναι στεγνό και σετάρω όλο μου το υπόλοιπο πρόσωπο και το λαιμό. Ουσιαστικά έτσι το πρόσωπο μοιάζει με δέρμα ακόμα, όμως έχει κάλυψη και έχει και ωραίο αποτέλεσμα στεγνό, αλλά μάλλον φινιρισμένο, ματαρισμένο, αλλά όχι ξηρό, αφυτεδωμένο και στεγνό. Λοιπόν, για bronzer σε όλο το πρόσωπο χρησιμοποιώ το Wycon Baked Sand Powder στην απόχρωση 02 Medium και με αυτό αρχικά θα δώσω σχήμα και χρώμα σε όλο μου το πρόσωπο περιμετρικά και στα ζυγωματικά. Έχει πολύ ωραία απόχρωση και είναι ψημένο, αφήνει μια πυρολάχιστη της σαν λάμψη. Ξέρετε, αυτές οι λάμψεις που μου αρέσουν εμένα τέλος πάντων. Και αυτό που μου αρέσει στο συγκεκριμένο είναι ότι χτίζεται. Έχω αγοράσει για το πελατειακό μου πιο πολύ και το dark και είναι πιο dark εκείνο, εντάξει, εννοείται. Αλλά το medium εδώ είναι ό,τι πρέπει για ηλιοκαμένο αποτέλεσμα. Λοιπόν, τώρα θα πάρω το αγαπημένο μου Benefit Hoola Glow, το οποίο είναι limited edition και ελπίζω πραγματικά να μην είναι, γιατί το λάτρεψα, δεν πάω πουθενά χωρίς αυτό, είναι τέλειο και περνάω και με αυτό από πάνω για το έτσι κάτι της παραπάνω τέλος πάντων. Παίρνω από Hourglass Cosmetics την Limited Edition Lightning Edit Unlocked Ambient Palette. Είναι μία από τις χριστουγεννιάτικες που είχαν βγάλει και παίρνω τα δύο ρούζ εδώ πέρα, τα οποία είναι λαμπέρα και γυαλιστερά και τα αγαπώ και θα θέλω να τελειώσω ποτέ η παλέτα και πάω και βάζω ρούζ με λάμψη έντονα. Περνάω και έντονα από το πλαϊνά της μύτης μου και έντονα προς κροτάφους. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πριν το highlighter και πριν την πούδρα λάμψης, παίρνω από Colourpop το Freckle Pen και πάρα πολύ άτσαλα. Ξεκινάω και κάνω ψεύτικες φακίδες στα μάγουλα, στα ζυγωματικά, πάνω στη μύτη και το κάνω πραγματικά πολύ άτσαλα και θα καταλάβετε γιατί. Γιατί πολύ απλά σε αυτό το σημείο παίρνω την τριπλή, την Ambient Lightning Palette από Hourglass και με αυτήν περνάω από πάνω για να αχνήσω, να φαίνονται πολύ πιο φυσικές. Θα είναι και σταθερές, θα έχει και λάμψη στο πρόσωπό μου. Και είναι και τέλειο
glow για πριν το πραγματικό highlight που πρόκειται να βάλω. Κάνει έτσι μια πολύ ωραία μετάβαση και μου αρέσει πάρα πολύ. Πριν το highlighter θα βάλω τη Benefit το 24 Hour Brow Setter Gel για να στεγνώσει, έτσι ώστε να προχωρήσω στο επόμενο βήμα του φρυδιού και παράλληλα να κάνω και highlight. Με αυτό το προϊόν μου αρέσει πάρα πολύ να τις χτενίζω προς τα πάνω, να δίνω ουσιαστικά διάσταση στο φρύδι μου, να φέρονται πιο μεγάλα, πιο φουντωτά, πιο μακριά, πιο έντονα, για να μπορώ μετά πιο εύκολα να τα σχηματίσω με ένα μαρκαδωράκι φρυδιών και φαίνεται και πιο φυσικό και γενικά είναι και μόδα και μου αρέσει και θεωρώ ότι μου πάει, γιατί μεγαλώνει οπτικά πάρα πολύ το φρύδι και ενώ δεν υπάρχει πολύ φρύδι. Για highlight παίρνω από Hatice Schmidt Labs, γερμανίδα YouTuber αγαπημένη, το highlighter της στην απόχρωση light και πάω εδώ στα ζυγωματικά και υπάρχει ήδη μετάβαση από το Hourglass και είναι τέλειο. Και θέλω να μιλήσω και λίγο για αυτό το πινέλο που μπλέρι, το οποίο αγαπώ, είναι, από το... είναι με ξύλο από έβαινο η λαβή του και είναι το... η πιο ωραία υφή, το πιο ωραίο έτσι, πιο ωραία τρίχα και μου αρέσει γενικά πάρα πολύ το συγκεκριμένο πινέλο φρυδιών, το αγαπώ, φρυδιών λέω, highlighter. Στο μεταξύ πάμε στα μάτια, παίρνω πάλι το Hoola Glow και ένα πινέλο από τη συνεργασία μου που έρχεται με την Blairy πάρα πολύ σύντομα. Ένα τεράστιο φουντωτό πινέλο που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για πολλά και διάφορα πράγματα και κάνω έτσι μια ωραία μετάβαση, σαν να σβήνει προς τους κροτάφους μου. Το συγκεκριμένο πινέλο που λέτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτό που κάνω εγώ τώρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για highlighter, έχει την τέλεια, το τέλειο δέσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά πράγματα, είναι πολύ φουντωτό και κάνει τέλεια σβησίματα. Με ένα Morphe M433 παίρνω την παλέτα την Limoncello από Colourpop και θα χρησιμοποιήσω για αρχή αυτές τις δύο αποχρώσεις σε μίξη και έχουν και καθρέφτη μέσα οπότε βολεύει πάρα πολύ και μπαίνω ακριβώς μέσα στην κόνχη. Κάνω και ένα V και το σβήνω προς τα έξω. Θα ενώσω κατευθείαν και με το κάτω βλέφαρο που πριν δεν σας είπα ότι με εκείνο το φουντωτό πινέλο που μπλέρι στη συνεργασία μας πέρασε και το κάτω βλέφαρο. Λοιπόν, τώρα από την Limoncello θα πάρω εδώ την απόχρωση Capri, αυτή η συγκλονιστικότατη πράσινη τέλεια απόχρωση και θα δοκιμάσω την τύχη μου με πινέλο γιατί με δάχτυλο το δοκίμασα προχθές και είχα πάρα πολλά μηνύματα να σας πω wow. Okay, σταματάω. Είχα πολλά μηνύματα να σας πω τι ήτανε. Και ήταν αυτό. Είδε λίγο πόσο ωραίο. Και την απλώνω σχεδόν μέχρι την γωνία, την οποία την αφήνω κενή όμως. Το κάνω και από το άλλο μάτι. Και το κάνω και στο κάτω βλέφαρο αυτό. Εδώ στο εσωτερικό. Λοιπόν, μετά παίρνω την απόχρωση Easy Peasy, που είναι αυτή εδώ πέρα, που έχει και αυτή έναν πράσινο υποτόνο. Και με αυτήν θα πάω λίγο εδώ στις άκρες να κάνω σαν σβησίματα, για να σβήσει προς την matte σκούρα σκιά που θα βάλω. Λοιπόν, παίρνω και την απόχρωση Serenade που είναι αυτό το ωραίο το κίτρινο και με ένα πινέλο από Letizia Le Mac θα το τοποθετήσω ακριβώς στο εσωτερικό του ματιού μου για να κάνει αυτό το pop. Με ένα πινέλο Letizia Le Mac N4 και την απόχρωση Vespa που είναι αυτό το σκούρο θα πάω τώρα τελείως στο εξωτερικό δε του ματιού μου και θα κάνω εδώ αυτό το... Θα δώσω το βάθος ουσιαστικά και θα κάνω αυτό το δε με αυτή την κίνηση ουσιαστικά. Κάνω και ανόρθωση και σχηματισμό του ματιού, αλλά θέλει λίγο σβήσιμο τώρα αυτό. Στο παρόν κάνω μόνο τοποθέτηση. Η μάνα μου είναι παιδιά, στην κρυβετοκάμερα της είμαι. Παίρνω ένα Essence Long Lasting Eye Pencil στην απόχρωση 19 Hot Scorch και το βάζω μέσα στην εσωτερική υγρή γραμμή του ματιού μου. Για μάσκαρα θα χρησιμοποιήσω τη Maybelline Lash Sensational Sky Hi μασκάρα, η οποία είναι τρομερή. Δείτε λίγο τι ωραίο αποτέλεσμα. Μάκρος και όγκο δίνει στα μάτια μου. Πάμε να κάνουμε τριχούλες με τις NYX το Lift and Snatch και θα τις τραβήξουμε απλά έτσι. Για περίγραμμα στα χείλη μου παίρνω από KKW Beauty το Classic Kim. Και για να τιμήσω την συνεργασία μου με την We Makeup, γιατί ενημερώθηκα χτες σε email ότι είναι σχεδόν sold out και μετά δεν θα ξαναεπανέλθει ποτέ, θα φορέσω σήμερα το 102 που έβγαλα εγώ μαζί τους στα χείλη μου. Δείτε λίγο πόσο ωραία ταιριάζει χρωματικά και επειδή άπλωσα μπόλικη ποσότητα αυτή τη στιγμή, φαίνεται και πιο έντονο, αλλά θα βάλω και lip gloss από πάνω. Και εννοείται από ένα τέτοιο makeup look δεν θα μπορούσε να λείπει το αγαπημένο μου Tinted Lip Gloss Glazed από MUA Makeup Academy. Όπου και εκεί έρχεται κάτι. Τελεία.
Λοιπόν, το έτοιμο make-up look είναι αυτό. Είχα κέφια σήμερα, από ό,τι βλέπετε. Σας αρέσει, θα ήθελα τα σχόλιά σας από κάτω. Και πάρα πολύ σύντομα, πολλά make-up tutorial στο κανάλι αυτό. Θέλω από κάτω να μου αφήσετε ένα σχόλιο και να μου πείτε σε ποιον έλειψαν. Δεν μπορώ, θέλω να βγάλω εκεί έξω την τρέλα όλη. Ναι, γιατί κανονικά είσαι φυσιολογική. Να σας δείξω και το outfit of the day. Παντόφλα δεν είναι, δεν έχω βάλει τα παπούτσια μου ακόμα. Είναι αυτό το overall, το οποίο έχει τέλειες λεπτομέρειες από το Zara. Και η τσάντα είναι επίσης Zara. Δεν μου λέτε εσείς πρώτα τελευταία νύχτα στην οικία τι θέλετε να... Έχετε τάσει αυτοκτονία, σμάχτη η άλλα. Πρέπει να ανοίξουμε αυτό το μπουκάλι και μας έσπασε το, πες το στα ελληνικά. Τυρμπουσόν στο θέλω. Ναι. Και προσπαθούμε να το ανοίξουμε με αυτό. Μπας, μάχτη. Ευδιαία. Αλλά θα σμάχνει. Aber das kann sein, dass das voll nach unten ballert. Okay, was nach unten ballert? Dann muss es halten. Achso, ja, oh mein Gott. Ich mach's zwischen meine Beine. Ja, auf! Geh weg! Lass es raus. Haben wir jetzt eine Mama, die 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 Λοιπόν, αυτός είναι ένας τρόπος πως δεν ανοίγεται μπουκάλι στο σπίτι σας. Οι αλκοολικοί πάντα ξέρουν το που βρίσκουν τον τρόπο. Σωστός. Γεια! Oh my god! Μέξεις, λοιπόν, πως φαίνεται ότι έχετε κάνει φυσική ζωή. Δεν είχατε την μπουστά στο σπίτι σας. Μόλις χάσατε το καλύτερο σόου του αιώνα. Οι δύο κόρες σας, ναι, μαζί με τον γαμπρό σας, προσπαθούσαν να ανοίξουν ένα μπουκάλι του κρασιού με μια σπάτουλα τηγανιού, διότι το τυρμπουσόν έσπασε σε αυτό το άχρηστο σπίτι. Ανοίξαμε το κρασί. Τώρα τραβάμε βίντεο. Τραβάμε. Γιατί έσπασε το τυρμπουσόν. Αλλά εντάξει, η θάλασσα ήταν ονειρεμένη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Μόλις ήρθε ο γονείς μου, γι' αυτό επικρατεί ένας χαμός εδώ μέσα, γιατί δεν ήταν εδώ η μάνα μου. Ήμουν σίγουρη ότι θα το έλεγες. Η Κατερίνα μόλις κοιμήθηκε και η ώρα είναι 12 και 10, βεβαίως. Εγώ πάγωσα. Πολύ κρύο. Καλημέρα από την τροπική Χαλκιδική, που κάθε χρόνο μας επιφυλάσσει και από μια τέλεια έκπληξη. Μικρό τορνάντο για σήμερα. 200 μέτρα από το σπίτι μας και εμείς ετοιμαζόμαστε για παραλία. Καλημέρα ρε παιδιά. Τι, δεν είχατε δει πιο ηλιόλουστη τέλεια καλοκαιρινή μέρα? Είναι νύχτα. Είναι νύχτα, ναι. Να δεις ότι είναι νύχτα, κοίτα εκεί μπροστά. Έφυγε! Κατερίνα, βρήκες παρέα. Βρήκες παρέα, Κατερίνα. Κατερίνα. Πώς φαίνεται ότι είσαι παιδί του χειμώνα όταν πας θάλασσα και απολαμβάνεις αυτόν τον καιρό? Και βρέχει κιόλας, λέει ο Μαξ. Was? Ich kann kotzen. Wegen? Scheiß Wetter heute. Ich dachte, du magst das Wetter. Deutschlandwetter. Ich bin nicht in Deutschland. Ich will nicht in Deutschland sein. Es ist Deutschlandwetter. Kinos είναι καιρός Γερμανίας. Δεν είναι στη Γερμανία. Δεν θέλει να πάει στη Γερμανία. Άρα ο καιρός τον ενοχλεί. Λίζα, εσένα. Ε. Σε ενοχλεί. Με ενοχλεί, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε και έτσι. Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Σεπτεμβρίου, καλό φθινόπωρο, γεια σας! Πώς μας βλέπετε, σε ένα beach bar, εδώ έχουμε παρέα. Όλα έχουν αδειάσει. Παντού σύννεφα σκούρα. Καλή 1η Σεπτέμβρη ρε παιδιά! Καλές διακοπές, καλό φθινόπωρο, γιατί σίγουρα φθινόπωρο είναι. Μόλις βάλαμε τον κόλο μας για τελευταίο μπάνιο στην παραλία, γιατί είχαμε μαζέψει όλα μας τα πράγματα. Αδειάσαμε το σπίτι σήμερα στην Νικήτη, περάσανε 8 νύχτες. Μόλις ακουμπήσαμε τον κόλο μας στην παραλία, μαντέψτε, χαλάζει, βροχή. Καλά πήγε και αυτό, βρε. Καλά θα πάει το φθινόπωρο, το βλέπω. Καλό χειμώνα να έχουμε.
Λοιπόν, παιδιά, το κουταβάκι που είδατε πριν ήταν ένα κουταβάκι το οποίο βρέθηκε εκεί στην παραλία να τριγυρνάει μόνο του, πάρα πολύ φοβισμένο. Το Beach Bar Le Mandry, πάρα πολύ φιλόζωη όλοι τους. Θα το κρατήσουν για να το εξετάσουν και σε περίπτωση που δεν βρεθεί κάποιος που να το θέλει έμπιστος, θα το πάρω εγώ στην Αθήνα και βλέπουμε. Οπότε θα ενημερωθείτε περαιτέρω. Έχω όλα τα στοιχεία με το παιδί που το κράτησε. Σας το έδειξα λίγο. Αναλαμβάνουμε πια μόνο σκυλιά. Μάλλον παίρνουμε και δίνουμε μόνο σκυλιά πλέον όπου ξέρουμε που θα τα δώσουμε. Για το σκυλάκι που δώσαμε, που πήραμε πρόπερση από το χωριό όταν ήμουν έγκυος, η κοπέλα που το ανέλαβε με πάρα πολλές ευθύνες έχει εξαφανιστεί από το χάρτη. Δεν μας απαντάει, δεν τη βρίσκουμε πουθενά. Δεν υπάρχει ούτε καν στη διεύθυνσή της άλλο. Δεν πήγε καν, δεν εμφανίστηκε καν στο ραντεβού του τσιπαρίσματος. Έχω τα στοιχεία της βέβαια. Οπότε δεν το ξανακάνω αυτό. Την ψάχνω ακόμα την κοπέλα. Γι' αυτό δεν έχω εμφανιστεί ακόμα στα μέσα για να αναλάβει τις ευθύνες της. Αλλά αν βλέπει αυτό το βίντεο, καλό είναι να εμφανιστεί σύντομα, γιατί αλλιώς θα την βγάλω δημόσια. Γεια σας επιτέλους από το παιδικό δάσος Πολύκας Τρικλικής. Το χωριατόπεδο ξαναχτύπησε. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Καλό μήνα κιόλας. Εδώ είναι λίγο πιο καλοκαιρινά τα πράγματα από ό,τι στη Νικήτη. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο δεύτερο πόδι. Ξέρω, δεν είδατε πάρα πολλά πλάνα, διότι είπα να απολαύσω διακοπές πραγματικά για τον εαυτό μου. Τράβηξα όμως κάποια. Ελπίζω να περάσατε καλά και να μην με βαρεθήκατε. Μεγάλη ευτυχία που είμαι στο χωριό μου. Έρχομαι μία φορά το χρόνο και προσπαθώ αυτές τις λίγες μέρες που είμαι εδώ να τις απολαύσω πραγματικά, γιατί ένα κομμάτι της καρδιάς μου είναι σε αυτό το χωριό. Όλη η παιδική μου ηλικία από τις διακοπές στη Γερμανία, ένα μεγάλο κομμάτι αυτών ήταν εδώ. Συνδυάζονται με τη γιαγιά μου. Γενικά. Έχω έρωτα, ξεκουράζομαι εδώ, ξεκουράζεται ο νους μου σε αυτό το χωριό. Φτάσαμε τώρα, μαγειρεύω, εγώ κάνω μακαρόνια με κυμά, κάτι πολύ γρήγορο γιατί δεν είχα πάρα πολλά πράγματα εδώ και βαριόμουν να πω να τα ψωνίσω. Γιατί ξεφορτώνουμε και το αμάξι από την Νικήτη, πρέπει να κάνουμε και μια καθαριότητα, ξέρετε πώς πάνε αυτά. Δυστυχώς φέτος δεν θα κάτσουμε πάρα πολύ στο χωριό γιατί έχουμε γάμο, παντρεύεται ο ξάδερφός μου αγαπημένος, ο πιο αγαπημένος μου ξάδερφος όλων, ο Στάθης, όπου θα βάψω και τη νύχτα, σας πάρω και μαζί. Και έχουμε τριήμερο γλέντι, το γλέντι πριν το γάμο, το γάμο και το γλέντι μετά το γάμο. Αυτά, θα συνδεθούμε πάλι σε λίγο να κάνω 2-3 δουλίτσες. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και τι μου κάνετε, γεια σας. Μαντέψτε λίγο που είμαι, στην ομορφότερη πόλη της Ελλάδος, στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη, στην ομορφότερη πλατεία ever. Και αυτή τη στιγμή πηγαίνω να σηκώσω λίγο τα tape μου, να κάνω μια συντήρηση και μετά θα σας πάρω βόλτα στη μαγευτική αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη, να επισκεφτούμε κάποιους φίλους, όσους προλάβω σήμερα και κάποιους λίγους αύριο, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Και εννοείται θα δείτε και κάποια πλάνα Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ήρθα να σηκώσω τα tape μου και πρώτη φορά κάνω συντήρηση να τα βγάλουν όλα και να τα τοποθετήσουν εκ νέου. Οπότε θα δούμε πώς είναι το μαλλί το δικό μου, μείον 60 τούφες, αυτή τη στιγμή σε λίγο. Καλεμάκριναν όμως. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το δικό μου το μαλλί. Πλέον τέρμα ασυνήθιστο, γιατί αυτό το μάκρος δεν το είχα ποτέ. Ή τέρμα καρέ για 10 χρόνια. Ή τώρα το μακρύ. Μπορώ να πω ότι μάκρυνε αρκετά, αν θυμάστε καλά το είχαμε αφήσει εδώ. Οπότε ναι, πάμε τώρα να λουστούμε και να τα ξανατοποθετήσουμε για να επανέλθει η Τζένιφερ Λόπες Γιώτα, πέρασε και δεν ακούμπησε στην πλατεία Ναβαρίνου. Όχι, είμαι στην Ελένα Βερίκιου, διαλετή 8. Τώρα μην μου πεις ότι σ' αρέσει αυτό παραπάνω από ότι το πριν, γιατί θα τρελαθώ. Μην ξανακούσω κανέναν να λέει θέλω τα κοντά μαλλιά σου πίσω. Καλά να μου πεις, δεν ήταν έτσι. Μάκρυνα πάρα πολύ. Τι λέτε? Λοιπόν, έτοιμο το μαλλί και πάμε να κάνω μια βόλτα. Περπατώντας στα στενά εδώ της Θεσσαλονίκης, πραγματικά μου έρχονται αναμνήσεις πάρα πολλές. Πάμε να επισκεφτούμε μια φίλη μου, τη Δέσποινα, που έχει τα Combos και το Solo Exclusive Boutique, μια boutique στη Θεσσαλονίκη αγαπημένη. Και τα παιδιά είναι πάρα πολύ φίλοι μου. Θα τρελαθώ. Εγώ θα τρελαθώ, γιατί είσαι εσύ εδώ? Η άλλη που είναι? Ναι! Η άλλη δεν είναι εδώ! Όχι! Θα την πάρω με τηλέφωνο! Παρέλθες κι εσύ! Α, αυτή είναι παιδιά η Δέσποινα. Δικό της είναι το μαγαζί. Απλά συνήθως είναι εδώ η φίλη μας, δεν είναι? Αυτό. Εγώ εξυπηρετώ. Εσύ? Όχι, δεν είμαι η κύρια.
Η κυρία είναι η κυρία. Η κυρία του κυρίου. Εντάξει, οκ, okay, οκ, okay, άντε, γεια σας. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να το σχολιάσω. Δεν αντέχω. Έχουμε την πιο περιβόητη βιτρίνα της Θεσσαλονίκης εδώ πέρα. Μην κράζετε. Εμένα, γιατί ξέρω ότι εμένα κράζετε. Πάμε. Τα μάτα. Βρούτε. Γεια σας. Γεια σου. Το ραντεβού ήταν τυχαίο εδώ. Ιωάννα, μίλησέ μου. Πού είσαι να σε κάνω ένα zoom. Ιωάννα. Hello. Μ' ακούς. Πού πάμε. Μορφωνιέ, τι τρως τόση ώρα. Αυτό είναι το ωραίο πρόσωπο. Πίσω από τα ωραία πρόσωπα που βλέπετε φωτογραφισμένα στο προφίλ μου. Κυρίες και κύριοι, Κωνσταντίνος και Χαγιάς, και σε προσωπική στιγμή. Αλλά από ό,τι βλέπετε, δεν θέλει το παλικάρι. Μετά κράζεται τον πλαστικό χειρούργο μου που σας δεν σας αρέσει γιατί δεν μιλάει. Αυτός είναι πιο ξινός. Κατάπια αγάπη μου, την πια πιάσει και λίγο νεράκι τώρα, μην σου μείνει το ψίχουλο. Αυτό τα κόβεις. Δεν τα κόβεις ποτέ. Αυτός, παιδιά, κυρίες και κύριοι, είναι, γεια σας. Γεια σας. Είναι το παλικάρι πίσω από τα βίντεο των τελευταίων στιγμών. Όποτε βλέπετε βίντεο να ανεβαίνει τελευταία στιγμή, αυτός την πλήρωσε την ήθη, όχι εγώ που το έκανα. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ, κυρίες και κύριοι. Θα τα ακούσω, θα τα ακούσω. Εντάξει, τώρα θα μας μιλήσεις. Α, κι άλλο μπισκοτάκι. Έλα, 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 έλα. Γεια σας, παιδιά. Πάρα πολύ κούραση. Η ώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 1:20 το βράδυ. Το πρόγραμμα γενικά είναι πάρα πολύ γεμάτο. Και τι εννοώ πάρα πολύ γεμάτο? Ότι και αύριο πρωί-πρωί θα φύγουμε για Θεσσαλονίκη. Να πω ότι έχω 1.5 ώρα που γύρισα, γιατί είχα κάποια ραντεβού, ήθελα να δω και κάποιο κόσμο που έχω αποθυμίσει πάρα πολύ. Έκανα και κάποια πολύ λίγα ψώνια. Και περίμενα και το γαμπρό μου τον άλλον, της αδερφής μου Μαρίας, να φτάσει για το γάμο που έχουμε, τον τρίμερο γάμο που έχουμε. Οπότε πήγα και τον πήρα και αυτόν 10 ώρα το βράδυ από το αεροδρόμιο. Κοινώς ήρθα πριν λίγο, είδα την Κατερίνα λίγο, την κοίμησα. Και τώρα πρέπει να φτιάξω ένα τσαντάκι για τριήμερο που θα πάμε πάλι πίσω Θεσσαλονίκη Περαία. Έχω να πάψω και την ύφη, του ξαδέρφου μου δηλαδή, τη γυναίκα. Και γενικά θα είναι ένα ωραίο τρίμερο. Να πω ότι την Τρίτη που μας έρχεται γυρίζω σπίτι μου, οπότε ό,τι δείτε είδατε. Έχω αρκετά πλάνα και αρκετό υλικό, φαντάζομαι, για αυτό το vlog. Μπορεί να μην είναι το πιο τρελιάρικο vlog που έχετε δει ever από μένα, γιατί όπως είχα πει, επιτοπλίστων ήθελα να ξεκουραστώ και να κρατήσω και πάρα πολλές στιγμές για μένα, έτσι για να το ζήσω λίγο, γιατί προετοιμάζομαι, ελπίζω, για ένα πολύ γεμάτο και ωραίο χειμώνα και με πολλή δουλειά, πολλή διάθεση για YouTube και πάρα πολλά πράγματα. Αυτά, να μην μακρηγορώ. Πάμε προς το παρόν να σας δείξω έτσι κάποια πράγματα που ψώνησα σήμερα και κάποια πράγματα που είχα πάρει από Wycon τις προάλλες και δεν τα έδειξα ποτέ. Λοιπόν, όσοι θα με παρακολουθείτε χρόνια θα γνωρίζετε ότι η κουμπάρα μου, η Λίζα, η μαμά της, έχει μαγαζί με ρούχα, το οποίο είναι και της Λίζας. Είναι το Mara Boutique στην Κασάνδρου. Έχει ένα και στην Τούμπα, που έχουν όμως διαφορετικά τελείως πράγματα. Και πήρα 2 παντελόνια jean, θα σας τα δείξω αμέσως. Ένα είναι το αριστερό, το οποίο είναι με tie-dye τζινάκι, σταθερό, το οποίο είναι extra small και το πήρα νομίζω, δεν θυμάμαι και πολύ καλά, 35 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Το πουλάνε, γιατί εγώ δεν το πληρώσω, να μην πω και ψέματα. Και το jean με τα trucks είναι και αυτό extra small και νομίζω ότι και αυτό κάπου στην ίδια τιμή. Είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα, δεν ξεχυλώνουν, είναι πολύ ωραία. Και είναι έτσι ωραία, διαφορετικά. Σιγά σιγά για φθινόπωρο ό,τι πρέπει, και για μένα είναι πάντα καλοκαίρι στην καρδιά μου. Από το Σόλο πήρα αρχικά 2 φορέματα κόμπος από τις αδερφές αγαπημένες μου φίλες, κολλητές Παπαδοπούλου, Πινελόπη και Δέσποινα. Από την εταιρεία Κόμπος, μια εταιρεία Θεσσαλονίκης που κάνουν μάλινα πλεκτά πάρα πολύ ωραία ρούχα. Πήρα αυτό το φόρεμα με zip στενό μίνι και πήρα και ένα με αυτό το γιακά έτσι, που είναι στους ώμους, midi, σε CL και νομίζω και βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Εξαιρετικής ποιότητας, τα αγαπημένα μου πλεκτά, ever. Επίσης από το Solo πήρα Essiot παντόφλα που μοιάζει έτσι αυτό το στυλ του Birkenstock, πάρα πολύ ωραία. Πήρα μαύρη γιατί έχω πιο πολλά έτσι nude και beige, αλλά δεν είχε και σε άλλα χρώματα. Πήρα αυτό το For Love and Lemons το τουπάκι, το οποίο είναι έτσι λίγο, πώς θα το πω, σαν κουρτινέ, δαντελωτό, περίεργο, αλλά πάρα πολύ ωραίο και σεξι. Γενικά τα ρούχα του μου αρέσει πάρα πολύ, του Love and Lemons. Και τέλος πήρα και One Teaspoon ολόσωμη φόρμα με αστέρια. Και αυτή είναι πάρα πολύ κοντή. Μπορείτε να τις βάλετε και σε και ζώνη αν θέλετε. Μπορεί και όχι, μπορείτε να τη φοράτε και τσιλούς. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πώς θα το πω, το τζιν του είναι σταθερό και πολύ έτσι καλό, στιβαρό τζιν. Hot πολύ, μου αρέσουν και τα τζιν και τα σορτσάκια από
One Teaspoon και τα έχει όλα το Solo Exclusive Boutique. Τα One Teaspoon δεν ξέρω αν τα έχει εκεί, ποιο τα έχει κάποιο άλλο στην Ελλάδα, αλλά εγώ τα παίρνω όλα από τη Δέσποινα, από τη Θεσσαλονίκη online. Ψήνομαι να βάλω ένα κρασί, να σου πω την αλήθεια. Από το κομμωτήριο της Έλενας που πήγα σήμερα, πήρα το Series Expert της L'Oréal, το οποίο είναι ένα σπρέι για να μπορείς να πουτσίζεις τα μαλλιά σου αν κομπιάζουν, και λέγεται Enforcer Brush Proof, να δούμε, θα σας πω. Και έκανα και κάποια μικροψώνια στο τεζένι, στα εσωρούχα. Θα σας δείξω και αυτά. Αμέσως. Αρχικά να πω ότι πήρα κατεβασμένες 5 ευρώ αυτές τις πιτζάμες για την Κατερίνα, μετά βγάλα τη γανιτά και πέθανα όταν τις είδα. Σοκ, δηλαδή τρελάθηκα, μου άρεσαν πάρα πολύ. Βέβαια παίζει να τις είναι λίγο κοντές, γιατί τώρα που βλέπω γράφει 92-98 και η Κατερίνα είναι ένα πόντο και 4 εκατοστά. Αλλά εντάξει, θα το βγάλουν το χειμώνα, θεωρώ, για αρχή σίγουρα. Άντε να μας είναι και λίγο κοντές, δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου, φαντάζομαι. Τώρα για ψέματα, 9 ευρώ. Οκ, okay. Μια χαρά όμως, μου άρεσαν. Λοιπόν, και πήρα ένα σετ αυτό εδώ πέρα. Συνήθως μου αρέσει να είναι σετ έσω ρουχά μου. Πήρα όμως και δύο μονά μπραζίλ και string. Αυτό το ολόλευκο και αυτό εδώ πέρα το μαύρο που κάνει έτσι και λίγο τη διαφάνεια. Και πήρα και αυτό εδώ πέρα το μπραζίλ που είναι μπροστά δαντέλα και πίσω είναι αυτό το χωρίς ραφές. Γιατί φοράω αυτή τη στιγμή το σουτιέν και όταν είχα πάει να το πάρω από γλυφάδα δεν υπήρχε το σουτιέν του. Να σας το δείξω, είναι αυτό το σχέδιο του, ήταν sold out. Δεν υπήρχε και το βρήκα τώρα τυχαία στις Θεσσαλονίκης το κατάστημα. By the way, να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί είδα πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram. Το ότι δεν δείχνω ένα μήνα SA World δεν σημαίνει ότι δεν συνεργάζομαι άλλο με τα SA World. Νομίζω ότι ως τώρα στις συνεργασίες μου και σε οτιδήποτε μπορεί να μην έδινα πάντα αναφορά, αλλά ήμουν ξεκάθαρη για το αν συνεργάζομαι ή δεν συνεργάζομαι με κάτι. Και προφανώς συνεργάζομαι με το SA World και προφανώς είμαι κολλητές φίλες με τη Βανέσα. Αλλά αφενός είμαι διακοπές, αφετέρου ό,τι SA World ρούχα έχω εγώ αυτή τη στιγμή στην κατοχή μου είναι sold out. Δεν τα ανεβάζω να τα ταγκάρω, γιατί μετά ρωτάτε και θέλετε να τα αγοράσετε, ενώ δεν υπάρχουν και πραγματικά σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά, αλλά για να μην τα ψάχνετε κι εσείς ενώ δεν τα έχουμε, δεν τα ταγκάρω και δεν τα ανεβάζω. Το αφενός το περισσότερο εμπόρευμα αυτή τη στιγμή το έχει η Βανέσα, γιατί δεν είναι διακοπές άλλο και το έχει μαζί της, και ανεβάζει story περισσότερα εκείνη, γιατί εκείνη μπορεί να ανεβάσει story. Εγώ δεν μπορώ εδώ που είμαι να ανεβάσω story, γιατί δεν έχω το εμπόρευμα. Ναι, το έχουμε ακόμα το SA World. Ναι, ετοιμάζουμε πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ναι, το site είναι σχεδόν έτοιμο. Τέλη Σεπτεμβρίου θα το έχετε. Τα φθινοπορεινά και τα χειμερινά δηλαδή θα τα πάρετε από το site. Και γενικά είδα και κάποια μηνύματα του τύπου, μα πώς δείχνεις άλλα ρούχα εφόσον έχεις ρούχα. Παιδιά, με την ίδια λογική δεν θα μπορούσα να κάνω YouTube, ούτε Instagram, ούτε τίποτα. Με την ίδια λογική δεν θα είχα σχολή μακιγιάζ. Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι είμαστε ξεχωριστοί στο είδος μας και πιστεύω ότι όλοι έχουμε να δώσουμε κάτι σε αυτόν τον κόσμο. Με την ίδια λογική λοιπόν δεν θα είχα ούτε σχολή μακιγιάζ, ούτε θα ήθελα να δημιουργώ ή να αναδεικνύω ταλέντα τα οποία είναι πραγματικά ταλέντα, αλλά χρειάζονται ένα κάτι της για να μπορέσουν να εργαστούν ή να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά και τον εαυτό τους εκεί έξω. Και το θεωρώ λίγο σαχλαμάρα αυτό. Ποτέ δεν ήμουνα. Είμαι ανταγωνιστική. Όσο ανταγωνιστικός είναι κάποιος πάντα με τον ωραίο τρόπο, ότι θέλει να αναδείξει τη δουλειά του και θέλει να είναι αρεστός στο κοινό και στον κόσμο και θέλει η δουλειά του να είναι κάπως λίγο έτσι διαφορετική και να έχει κόσμο και δουλειά. Αλλά θεωρώ ότι δουλειά εκεί έξω, ειδικά αν είσαι make-up artist, το οποίο έτσι λίγο τα δουλεύεις και τα social σου και τη δουλειά σου και το κυνηγάς και έχεις καλή δουλειά, φωτογραφία, υλικό και τέτοια, τα πας καλά. Θεωρώ ότι η δουλειά υπάρχει για όλους. Τώρα, εμείς στη σχολή μας, στόχος μας δεν είναι ούτε να ανεβάζουμε τα ονόματα για να δείχνουμε τι ωραία ονόματα και πόσα πολλά ονόματα έχουμε. Ο δικός μας ο στόχος είναι να φτιάχνουμε ονόματα. Ο δικός μας ο στόχος είναι να βγαίνουν τα κορίτσια από εκεί πέρα και να μπορούν να εργαστούν έτοιμα στο χώρο αυτών, να μπορούν να έχουν πελατεία, να έχουν δουλειά, να πηγαίνουν μπροστά, να έχουν στόχους μπροστά τους. Δεν μας νοιάζει να παίρνουμε έτοιμα ονόματα για να μας φτιάχνουν στα social, για να φέρουμε κόσμο από αυτούς. Δόξα τω Θεώ, ο κόσμος μου είναι ο κόσμος που με έφτασε όπου με έφτασε. Προφανώς και εγώ κάτι δίνω για να είμαι αγαπητή σε ένα ποσοστό του κόσμου και πραγματικά είμαι πιο πολύ ευγνώμων από... δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Και μετέπειτα εγώ έφτασα τη σχολή εκεί που ήθελα να τη φτάσω και θέλω να τη φτάσω ακόμα πιο ψηλά και έχω πάρα πολλές βλέψεις για τη σχολή αυτή και γενικότερα για τη δουλειά μου, γιατί είναι κάτι το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Cheers λοιπόν στο Gender Valley Makeup Academy, σε όλους εσάς, σε όλους εμάς, στο κανάλι αυτό και στο Gender Valley Fam. I love you so much, όπως λέει και η κόρη μου, μαμά μου, I love you so much. Αγγλόφωνο το παιδάκι από το Πευκόδα σου Κυλκής. Να πω λοιπόν ότι γέμισαν τα τμήματά μας για το 2021, παύλα Ιανουάριο 2022, από τον Ιανουάριο του 2022 ξαναδεχόμαστε κόσμο. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν, ή μάλλον έχουν ξεκινήσει, μπορείτε ήδη να κάνετε την εγγραφή σας για τον Ιανουάριο. Για τα τμήματα τώρα, δυστυχώς, για εσάς, ευτυχώς για εμάς, είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονοι γι' αυτό. Δεν υπάρχουν άλλες θέσεις, είμαστε πλήρες.
Έχω πει άπειρες φορές ότι μέχρι 6-7 άτομα παίρνουν τα τμήματά μας. Τώρα λόγω COVID είμαστε ένα τσικ παραπάνω. Δεν τα βάζουμε αυτά, τα κάνουμε εξάρια τμήματα. 6-6-6 δηλαδή σε κάθε τμήμα. Έχουμε δύο πρωινά και ένα απογευματινό. Αυτά, πάμε να σας δείξω και τι λίγα πράγματα έχω πάρει από Wacon και πάω λίγο να ξεκουραστώ και συνδεόμαστε πάλι αύριο από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, από Wacon πήρα αρχικά πάρα πολλά καφέ μολύβια στην απόχρωση 10 brown, πάρα πολλά καφέ μολύβια στην απόχρωση Stardust brown, είναι το 24 και το 10. Πήρα πάρα πολλά μαύρα μολύβια στην απόχρωση 12 black. Πήρα κάποια μολύβια χιλιών, το Wine Nude το 42 που είναι τα αγαπημένα μου, το 72 το Beyond. Πήρα το 61 soft brown. Μετά πήρα ένα τέλειο πορτοκαλοκόκκινο το 50 ram. Και πήρα μετά κάποια συμπληρωματικά χρώματα σαμπανιζέ και τέτοια για την σχολή για να τα έχουμε. Έχω και άλλα βέβαια, απλά αυτά είναι συμπληρωματικά και τα περισσότερα είναι τόσο πολλά για τη σχολή. Πήρα δύο υγρά highlighter, τα Metal Point. Ήταν ένα highlighter σώματος, το οποίο όμως κατά λάθος ένα ραντεβού το έσπασα. Και τώρα πήρα τα υγρά highlighter του σε σωληνάριο να δω αν μου αρέσουν. Πήρα τις αποχρώσεις White Gold και Rose Gold. Δεν τα ανοίγω τώρα. Α, και βλέπω ότι πήρα και άλλη. Και πήρα και τη 06 Bronze. Αυτά τα πήρα τώρα για να τα δοκιμάσω. Πήρα ένα μεγάλο powder puff που με βολεύουν. Πήρα δύο Baked Sun powder, bronzers είναι αυτά. Πήρα το Dark, το 03 και το Medium που μου αρέσει και μου ταιριάζει εμένα, που το φοράω εγώ και μου αρέσει. Λοιπόν, πήρα πάρα πολλά από αυτά τα συλλεκτικά Niloufar τη συνεργασία με την Wacon, που είναι υγρές σκιές, και πήρα ό,τι είχανε. Μετά πήρα το Brightening Serum για να το δοκιμάσω, το οποίο έτσι είναι, δίνει φωτεινότητα στο πρόσωπο και βοηθάει με κάποιες βιταμίνες και στην ενυδάτωση. Και τέλος πήρα αυτήν εδώ την παλέτα, την πιο διαφορετική από όλες, μισό λεπτό να καταφέρω να την ανοίξω, Euphoria λέγεται, και έχει όλα αυτά τα χρώματα. Αυτά ήταν τα περισσότερα. Α, και πήρα και από το Nail Loft, από τη φίλη μου τη Ζωή που μου κάνει τα νύχια στη Θεσσαλονίκη όταν είμαι, το My Mask, το Body Scrub από Αυγερινό. Αυτά. Καληνύχτα προς το παρόν. Γεια σας, τι κάνετε? Επανασύνδεση από Περαιά Θεσσαλονίκης. Είμαστε σε ένα Airbnb έκτακτα για το pre-wedding party του ξαδέρφου μου. Ή ξαδέρφου μας. Η αδερφή μου εδώ δοκιμάζει Essa World καινούργια φορέματα χειμερινά. Για πήγαινε πίσω. Είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν υπάρχει δυστυχώς άλλο αυτή τη στιγμή. Το είχαμε και σε μαύρο και σε χρυσό. Και βλέπετε, η αδερφή μου, Μαρία, πόσο κιλά είσαι? Είμαι περίπου 80. Ωραία, βλέπετε ότι αυτά τα φορέματα ταιριάζουν και σε λίγο πιο. Plus size δεν τη λέει στην αδερφή μου, αλλά είναι λίγο πιο εύσωμη να την πούμε. Βλέπετε ότι ταιριάζουν και σε τέτοια σώματα και μου κάνει και εμένα το ακριβώς ίδιο φόρμα. Δηλαδή είναι ελαστικά, είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι Essa World, αυτό θα το φορέσει σήμερα και εσύ θα βάλεις Essa World σήμερα. Ναι, και η άλλη αδερφή μου θα βάλει Essa και στο γάμο θα βάλει Essa. Εγώ θα βάλω Ελιζαβέτα Φράγκη. Αλλού ήθελα να καταλήξω. Ελάτε λίγο στο φως, κάτι θέλω να σχολιάσω. Λοιπόν, κάνανε νύχια σε μια νέα artist, τα οποία νύχια είναι πάρα πολύ ωραία. Απλά θέλω κάτι να σχολιάσω, το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα και από τότε, να το πω, που έχω νύχια στη σχολή για επαγγελματίες προς το παρόν, σύντομα όμως και για αρχάριους. Πρέπει, παιδιά, να το σχολιάσω. Όταν πάμε για περιποίηση άκρων, το λέει η πρώτη περίεργη παράξενη, αλλά έτσι θα έπρεπε να είναι. Δεν είναι επιτρεπτό να κόβουμε πετσάκια και να γίνεται αυτό. Μου λέει, αδερφή μου, με πέθανε, πόνεσε πάρα πολύ. Όχι ρε φίλε, δεν πρέπει να πονάει πάρα πολύ. Hi. Δεν καταλαβαίνω την ειρωνία στο ύφος σου. Υπάρχει ειρωνία. Κάτι άλλο, κούραση, ας πούμε. 118.000 άτομα παρακαλώ να σχολιάσετε την ειρωνία στο ύφος της. Λίγο όμως το φόρεμα της Star που θα φορέσει αύριο στο γάμο είναι από το brand Tutu de Monde. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι κεντυμένο. Πρώτη φορά παραγγέλνω online από αυτό το brand. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά πανάκριβο το φόρεμα, δηλαδή μη ρωτήσεις, πανάκριβο όμως. Το περίμενα λίγο πιο grande για την τιμή του, δηλαδή, okay, θα το πω τώρα, κράξε ελεύθερα 200 κάτι ευρώ. Αλλά ναι. Το από πίσω είναι το δικό μου και το άλλο από πίσω είναι της μάνας μου. Μια όλα Essa World είναι εδώ μέσα και αυτά εδώ είναι Essa World. Αυτό θα βάλει η αδερφή μου η Λίζα σήμερα, το μπλε. Αυτό θα βάλει η μάνα μου σήμερα και αυτό θα βάλει η αδερφή μου η Λίζα στο γάμο. Και τι γίνεται? Όχι, όλοι, όλοι Essa World θα βάλετε σήμερα. Μάλλον, ή αυτό. Η κινητή διαφήμιση και η μαμά και η Λίζα, δεν το ήξερα. Κι εγώ, ή το άλλο το πλώσωμο. Μόνο η ιδιοκτήτρια δεν φοράει Essa World. Μη με χέσω. Το σημερινό μου μακιγιάζ, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε από ένα experiment, γιατί το φόρεμά μου έχει κάτι μουβ και γαλάζια και μπορώ να πω ότι το αγάπησα και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Τι λέτε εσείς? Ο κραγιόν στα δόντια σίγουρα. Ψηφίστε από κάτω να μου πείτε εάν θέλετε να το δείτε σε tutorial.
Το σημερινό μου φόρεμα για το pre-wedding party του ξαδέρφου είναι από Needle and Thread. Είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι όλο κυδημένο στο χέρι. Το πήρα από το Net-a-Porter. Κόστησε, νομίζω, ήταν αρκετά ακριβό. Τώρα θα το πω γιατί θα ρωτάτε σίγουρα ή θα το ψάχνετε. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, αλλά αν υπάρχει ήταν γύρω στα 490 ευρώ. Ναι, αυτό. Και είναι όλο κεντυμένο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το δείτε σε λίγο φορεμένο. Η Κατερίνα θα φορέσει αυτό σήμερα. Το πριν από Angel's Face. Και είναι σίγουρα κοντό. Δεν σας έδειξα τα παπούτσια της Κατερίνας. Α, είναι αυτά εδώ πέρα. Είναι χειροποίητα custom made από την Paro. Η Taylor μου τα έφτιαξε. Δείτε λίγο πόσο όμορφα είναι, παρακαλώ. Όλες οι λεπτομέρειες και τα φυλάω για το γάμο αύριο. Τα αγαπώ πραγματικά. Είναι τα πιο όμορφα παπουτσάκια που έχω ever δει. Γιατί είναι και ξεχωριστά. Και σήμερα θα βάλει αυτά από Colors of California. Τα οποία τα έχω πάρει από το Diz στη Γλυφάδα. Σήμερα θα φορέσω αυτά τα Prada τα οποία τα είχα πάρει πριν πάρα πολλά χρόνια από καλογύρου σε έκπτωση. Μείον 70%. Είναι από τα αγαπημένα μου πέδιλα ever, είναι σουέντολα. Και τα έχω εντάξει, πάρα πολλά χρόνια. Τα έχω σίγουρα 4 χρόνια. Ψέματα, βλακίες, λέω, έγκυος ήμουνα. 2,5, 3. Ξαδέρφη. Τι γίνεται. Κουμπάρα να σε κοίταξε, θα μπορούσες. Αλλά προς το παρόν ξαδέρφη, κουμπάρα αύριο. Όχι και στα δικά μου. Όχι, αυτά δεν τα λέμε. Ξαδέρφη σε αυτό το site δεν λέμε και στα δικά σου. Εσύ. Ουάου. Πόζα. Πόζα να σε δω. Ουάου. 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 Έλα πάμε και. Ωρε μάνα μου. Πάμε και το ESA World λίγο. Έλα. Έλα οι νοικοκυρές του σπιτιού. Έλα και εσύ. Έλα ο γαμπρός. Έλα ο γαμπρός. Έλα η μαμά του γαμπρού. Έλα ρε. Είσαι έτοιμος. Πες αλήθεια, είσαι έτοιμος. Άκου, αυτό το vlog θα ανέβει αφού έχεις παντρευτεί. Οπότε πες ό,τι θες. Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα τώρα. Αφού περαστεί, περάστηκε. Ξάδερφε. Άντε βρε. Άντε βρε. Και στα δικά σου. Ναι. Κάντε subscribe κάτω δεξιά. Έλα κουμπάρα. Σαράντα βαρκές στο γυάλιο. Πάμε να τη φτιάξουμε. Γαλάτι στα Χαλκιδικής. Let's go. Ε, ξαδερφή, καλώς ήρθες στην οικογένεια, ρε. Η επόμενη μέρα μετά γάμου, κάτι το οποίο εσείς είδατε μόνο στο Instagram, γιατί δεν μπορούσα να το τραβήξω σε κάμερα. Ήταν μαγική η στιγμή αυτή για μας, γιατί είναι ο αγαπημένος μας ξάδερφος. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Περαία και πάμε όλοι μαζί να φάμε κάτω στην παραλία. Να ζησιμήθηκε ο γαμπρός, κουμπαρός και κουμπάρα. Κουμπάρα, στα δικά σου κούκλα μου. Μην το ξέρετε.
ομορφιά είναι αυτή. Όχι, φίλε. Δεν θέλει κάμερα. Τι έχει εκεί, τι έχει εκεί. Η γατούλα σου πού είναι. Θα την πάρουμε μαζί μας. Ναι. Στη θάλασσα. Στη θάλασσα τη γατούλα. Wow. Σιφσινέλη. Hello. End of holidays. End of holidays. Πολύ γρήγορα πέρασε ο καιρός. End of holidays. Group hug. Group hug. Come here. Group hug, ρε. Come here, okay, Ale. Ciao, ciao. Γεια σου, γεια σου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Συνδεόμαστε ξανά 7 Σεπτεμβρίου από την τοποθεσία Γλυφάδα. Hello! Τι κάνετε, πώς μου είστε? Κάπως έπρεπε να κλείσει αυτό το vlog με έναν περίεργο τρόπο και έναν επισκέπτη. Έτσι, για το καλό. Call it! Έτοιμοι για το χειμώνα? Welcome back. Λοιπόν, τα λόγια είναι φτωχά. Καλά να περάσετε σε αυτό το vlog, το πιο περίεργο vlog που έχω κάνει ποτέ. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι αυτό. Πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Προετοιμαστείτε για μια τέλεια σεζόν, έναν ωραίο καλό χειμώνα να έχουμε. Φθινόπωρο προς το παρόν έξω βρέχει. 22 βαθμούς τη βρήκα τη Γλυφάδα. Επικρατεί ένας πανικός, δηλαδή. Κοιτάξτε λίγο εδώ τα χάλια μου. Πόσες κούτες έχω και για unboxing και τέτοια. Όλα αυτά στο Instagram. Γεια σας.